Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο τρίποντο και σήμερα. Μόνο που σήμερα θα πάμε ποδοσφαιρικά στο πέναλτι, γιατί σε λίγο ξεκινάει η συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ Άρης. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την περιμένουμε. Έχουμε βεβαίως πολύ σημαντικά ζητήματα σήμερα για να συζητήσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε μέχρι και τις 5. Κώστας Κούσης στο μικρόφωνο. Ο Χριστάρας μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου στην επιλογή των ωραίων μουσικών. 4 Αυγούστου σήμερα, ημέρα Τρίτη. Και βεβαίως θα έχουμε δυνατότητα, εφόσον μας δώσει τη δυνατότητα η ροή της συνέντευξης τύπου του Θόδωρου Καρυπίδη και του Άγγελου Χαριστέα, να σχολιάσουμε μετά τι είπαν, να ακούσουμε τους συναδέλφους, να ακούσουμε το δικό τους σχόλιο, να ακούσουμε τις δικές τους απόψεις, να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ που ανέβηκε σήμερα στην προετοιμασία στο Πήλιο, να έχουμε Στέργιο Αναστασιάδη αργότερα να μας δώσει την καταγραφή του ρεπορτάζ από το πρωί από νωρίς, σχόλιο Κώστα Βασιλόπουλου. Αν προλάβουμε όλα αυτά, ελπίζω και νομίζω θα τα προλάβουμε. Εντάξει, τώρα πόση ώρα να μιλήσουν, να μιλήσουν 3/4, να μιλήσουν μια ώρα, κάπου εκεί. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί πράγματι και θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα όσον αφορά στο κίτρινο μαύρο ποδόσφαιρο, και θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα από εμάς, για εσάς, για όλες τις ομάδες. Και για Ηρακλή θα πούμε, και φυσικά θα πούμε και για το αγαπημένο μας άθλημα, για το μπάσκετ, όπου έχουμε εξελίξεις, έχουμε μεταγραφές πάλι, έχουμε ονόματα, έχουμε προετοιμασίες, έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε διαρκείας, έχουμε πράγμα για το μπάσκετ. 4 Αυγούστου, μην το ξεχνάμε, έτσι. Άλλες ώρες λέγαμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και ποιο παίκτη θα πάρουμε κτλ. Τώρα οι ομάδες προχωράνε και για Άρη θα σας πω παίκτες για το μπάσκετ. Γιατί όλο λέμε για τον Ηρακλή και για τον ΠΑΟΚ. Και για Άρη σήμερα θα σας πω παίκτες. Και φυσικά θα σχολιάσουμε γενικότερα την όλη κατάσταση στον αθλητισμό, όπως αυτή φαίνεται να αρχίζει να επηρεάζεται πάλι δυσμενώς από την πανδημία του κορονοϊού. Δυστυχώς. Πρέπει όμως να μάθουμε να το έχουμε στη ζωή μας. Πρέπει να μάθουμε να συνεχίσουμε τις προφυλάξεις, παιδιά. Μάσκες, χέρια, αποστάσεις. Αυτά πρέπει να συνεχίσουμε να τα κάνουμε και μάλιστα ακόμη πιο πολύ τώρα, γιατί βλέπετε, εντάξει, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει πλέον την οικονομία έναντι της υγείας. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να την κλείσει τη χώρα πάλι, έτσι. Όμως από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι ως ατομική ευθύνη ιδιαίτερα προσεκτικοί, και από εκεί και πέρα τι να πω. Να πω ότι ό,τι βρέξει σας κατεβάσει, δεν νομίζω. Ας είμαστε προσεκτικοί εμείς, ας είναι προσεκτικοί οι φορείς, ας είμαστε λίγο υπεύθυνοι, βλέπετε τι γίνεται. Για άλλους κολλάει, για άλλους δεν κολλάει. Στη φιέστα του Ολυμπιακού δεν κολλάει. Όταν κάνει συναυλία ένας τραγουδιστής, κολλάει. Πιάνουν τον υπεύθυνο στον εισαγγελέα. Μετά τον αφήνουν ελεύθερο. Στο ένα λεωφορείο δεν κολλάει, στο άλλο λεωφορείο κολλάει. Στις παραλίες δεν κολλάει ο ένας πάνω στον άλλον, έξω μετά σε μια τουριστική επιχείρηση, σε μια ταβέρνα κολλάει. Εντάξει, να αποφασίσουμε τελικά που κολλάει και δεν κολλάει. Εγώ πιστεύω ότι κολλάει παντού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα μου πεις τώρα τι να κάνουμε. Πάλι μέσα σπίτι, πάλι κλεισμένοι. Δεν γίνεται. Πάλι μηνύματα. Το 6, πάλι να αρχίσουμε τον αθλητισμό. Χρήστο, να γίνουμε πάλι όλοι στυλάκι. Ατομική βελτίωση και σωματική άσκηση. Πάω για τρέξιμο. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάμε. Πώς το βλέπεις? Ακόμη είναι στην αναμονή τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να αγχωθούν. Εντάξει, καμιά συνέντευξη τύπου άλλωστε δεν ξεκίνησε. Στην ώρα της, εννοείται. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Σάλκο Λελάς, γυψοσανίδη θερμοπροσώπηση ελαιοχρωματισμή, η νούμερο 1 τεχνική εταιρεία στον χώρο της ξηράς δόμησης και των κατασκευών, όπου μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαινήσετε από ένα δωμάτιο μέχρι ένα ξενοδοχείο. Είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται αρχιτέκτονες, μηχανικοί, διακοσμητές για μεγάλα και απαιτητικά έργα, αλλά και για κατοικίες και για καταστήματα. Καλέστε στο 231-09-47-200 για να πάρετε προσφορά για το χώρο σας, ή επισκεφτείτε το salcol.gr για περισσότερες πληροφορίες, για να δείτε εκεί τρόπους επικοινωνίας, να δείτε τη δουλειά της εταιρείας, να δείτε δείγματα, να δείτε φωτογραφίες και να είστε πλήρως ενημερωμένοι για να τους διαλέξετε και να είστε κερδισμένοι. Λοιπόν, μέχρι να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Άρη, να πούμε βεβαίως πως είχαμε τη σημαντική εξέλιξη με το Μαουρίτσιο στον ΠΑΟΚ. Δεν συνεχίζει ο έμπειρος χαφ. Προκαλεί βεβαίως έτσι ένα, θέλω να πιστεύω, ωφέλιμο διάλογο, ένα προβληματισμό στους φιλάθλους. Έπρεπε να μείνει, καλώς έφυγε, είναι μεγάλος, έπαιρνε πολλά λεφτά, είναι παικταράς, έδωσε ποιότητα, έδωσε εμπειρία, τι θα κάνουμε χωρίς αυτόν, κτλ.
είναι κάτι το οποίο προφανώς και οι απόψεις σωστά διείστανται, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις και η προσφορά του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, εννοείται, και το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά δεδομένα στην περίπτωση του, εννοούνται, δηλαδή και η ηλικία και το κασέ και η χρησιμότητα στα πλάνα του νέου προπονητή, του παλιού πλέον, αλλά τέλος πάντων με νέα υποτίθεται φιλοσοφία προπονητή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλος λέει κακός φεύγει, άλλος λέει καλός φεύγει. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα σε κάθε ομάδα και για κάθε έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή. Ο Μαουρίτσιο ήταν και είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής και αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι χθες υπήρξε μια συνεδρίαση στην ΕΠΟ και η Super League διευκρίνησε ότι δεν υπόθηκε εκεί ότι ο Αβγιανάκης είναι υπέρ ή κατά της αναδιάρθρωσης. Σύμφωνα με τη θέση της Λίγκας, ουδέποτε ο πρόεδρος Super League στη συνεδρίαση της Δευτέρας είπε ότι ο υφυπουργός αθλητισμού πήρε θέση υπέρ ή κατά της αναδιάρθρωσης. Ενημέρωσε ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση της Επιτροπής Super League του Υφυπουργείου για τη σταδιακή επιστροφή θεατών στα γήπεδα, ο κ. Αβγιανάκης ανέλησε το σκεπτικό της τροπολογίας του, το οποίο δίνει το δικαίωμα στις διοργανώτριες να αποφασίσουν οι ίδιες για την τροποποίηση της προκήρυξής τους. Γεγονός το οποίο βρίσκει απόλυτα σύμφωνη νομικά και ουσιαστικά τη Super League. Καταλάβετε τώρα, θέμα εντυπώσεων είναι αυτό, αν θα γίνει αναδιάθρωση, ποιος είναι κατά, ποιος είναι υπέρ, για να μην φανεί ότι ο υπουργός είναι υπέρ ή κατά. Λοιπόν, άλλη σημαντική είδηση σήμερα. Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, θα μας τα πει αργότερα ο Στέργιος. Δεύτερο κρούσμα κορονοϊού. Μετά τον Στόχο, ο οποίος ο ίδιος αποκάλυψε δημοσίως ότι είναι θετικός στον κορονοϊό, φαίνεται πως έγινε γνωστό και δεύτερο κρούσμα, το οποίο δεν σχετίζεται, όπως λέγεται, με το πρώτο του Στόχο κατά πάσα πιθανότητα και με βάση τα αποτελέσματα των τεστ και όσο μετέφεραν από τον ΕΟΔΗ στο δικέφαλο. Τώρα δηλαδή πώς γίνεται να μην σχετίζεται, ρε Χρήστο? Δεν μιλούσανε? Παιδιά, δεν μιλάτε, είστε μαλωμένοι? Λοιπόν, είναι προφανές επίσης ότι πρέπει να γίνονται συνεχή τεστ πλέον, ανά τρεις μέρες. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το κρούσμα φυσικά απομονώνεται, έτσι. Αλλά η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία, δηλαδή δεν σταματάει. Απλά πρέπει να γίνονται συνέχεια τεστ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα αυτό. Σας είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικά με τον κορονοϊό. Αρχίζουν τα πράγματα πάλι και δυσχεραίνουν και ελπίζουμε μέχρι το Σεπτέμβριο να μην είναι τόσο η κατάσταση δύσκολη, ώστε να μπει και πάλι σε αμφισβήτηση η διεξαγωγή των αγώνων. Εγώ εκεί το πάω. Λοιπόν, μάλιστα σήμερα στις 6 ώρα θα υπάρξει συνέντευξη τύπου εκτάκτος από το Τζιόδρα και το Χαρδαλιά. Επιστρέφουν τα αγαπημένα μας ταλέντα στις 6 ώρες στο Υπουργείο Υγείας και αυτό μετά τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Ήδη έχουν πάρθει κάποια μέτρα, έτσι, και όλα αυτά βέβαια με στόχο να αποφευθεί ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού. Γι' αυτό και θα γίνει συνέντευξη τύπου. Θυμίζουμε ότι ο Τσιόδρας έχει να εμφανιστεί 2,5 μήνες. Και πάλι τώρα λοιπόν το να εμφανίζεται δεν το βλέπουμε, δεν το προσμετρούμε ως θετικό. Μακάρι να είναι τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο ήρεμα για όλους μας, για τις ομάδες, για τους φιλάθλους, και να μπορέσουν να έχουμε αγώνες με κόσμο. Τώρα βέβαια πολλά θέλω κι εγώ, αλλά εντάξει, έτσι πρέπει κάποια στιγμή. Να δούμε. Τι προχωρημένη μουσική είναι αυτή, ρε Χριστό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ φευγάτη η κατάσταση. Λοιπόν, Χρήστο, να βγάλουμε γραμμές, λες, μέχρι να αρχίσει η συνέντευξη. Θα αρχίσει, λες, τζάμπα θα... εντάξει, και την άλλη φορά και μισή ξεκίνησε ο Άριστες, ο ερασιτέχνης. Θα δούμε πώς θα πάει το θέμα. Θυμίζω και πάλι ότι σήμερα θα έχουμε ενημέρωση και για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε αργότερα το Στέργιο, τον Αναστασιάδη. Θα έχουμε και σχόλιο Κώστα Βασιλόπουλου. Και για τον Άρη φυσικά θα έχουμε ρεπορτάζ. Να δούμε πώς τα παιδιά καταγράφουν όσα υποθούν συνέντευξη τύπου, αλλά και την εν γέννη δισογραφία. Έτσι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και για Ερακλή θα έχουμε να πούμε πραγματάκια. Σας είπα ότι έχουμε και για μπάσκετ να πούμε πραγματάκια. Και επίσης να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή όχι μέχρι στιγμής τηλεφωνικά, όχι για να βγείτε στον αέρα, αλλά με μηνύματα γράφοντας FM κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54222 και στη σελίδα του σταθμού στο Facebook
να στείλετε εκεί μήνυμα μέσω του, μέσα από το Messenger ή μήνυμα στη σελίδα. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι σε λίγο να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη τύπου. Κάθονται τα χαρτιά του, ανοίγει τα χαρτιά του. Είναι αυτό που λέμε, άνοιξε τα χαρτιά του, έλυσε τη σιωπή του. Έλυσε τη σιωπή του. Και για να δούμε τι ακριβώς να γίνει. Να δώσουμε το λόγο λοιπόν στην αίθουσα τη συνέντευξη τύπου, όπου θα μιλήσει ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Άγγελος Χαριστέας, έχουν εντύπωση, Χρήστο, έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, λέει, οπότε ξεκινάμε και τους ακούμε. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην απολογιστική συνέντευξη τύπου του πρόεδρου του κ. Καρυπίδη και του διευθυντή του προσωπικού μας, του κ. Άγγελου Χαριστέα. Θα κάνει την τοποθέτηση του πρόεδρου του ΠΑΕ, θα ακολουθήσει μετά ο κ. Καρυστέας και στη συνέχεια είναι η συνέντευξή σας για να σας απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Ξεκινάμε με τον κ. Καρυπίδη. Καλησπέρα σας. Για όλους μας και γενικά για το ποδόσφαιρο ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά η σεζόν αυτή που τελείωσε. Συνέβησαν και συμβαίνουν ακόμα πράγματα τα οποία είναι πολύ πρωτόγνωρα και καλούμαστε για πρώτη φορά να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναζήσει. Αναφέρομαι στην πανδημία που έχει υποπλήττει όλη την ανθρωπότητα και γενικά έχει φέρει πολλές παρενέργειες στο ποδόσφαιρο. Κανείς δεν ξέρει ακόμα πού μπορεί να φτάσει, γιατί καθημερινά βλέπετε τι γίνεται με τα κρούσματα. Ευτυχώς η κυβέρνηση έχει πολύ καλά τα ανακλαστικά και προς το παρόν είμαστε ασφαλείς. Θα ξεκινήσω κάνοντας έναν απολογισμό για την σεζόν που έφυγε. Μια σεζόν η οποία είχε πάρα πολύ έντονα συναισθήματα, είχε ατυχίες και θα έλεγα και αφέλεια από μεριάς μας. Γενικά το πρόσημο εγώ κρίνω ότι είναι θετικό. Βέβαια μας αφήνει η χρονιά αυτή, μας αφήνει κάποιες πικρίες, όπως ήταν ο αποκλεισμός από τη Μόλντε και στα τελευταία δευτερόλεπτα ο αποκλεισμός μας από τον τελικό με την ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι το στόχο μας τον πετύχαμε. Ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε κάπως άσχημα μετά τον αποκλεισμό από τη Μόλντε, αλλά βάλαμε ως στόχο να βγει η ομάδα για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Europa League, όπως και έγινε, να έχουμε μια πολύ καλή πορεία στο κύπελο, όπως και έγινε. Θα μπορούσαμε να πάμε για καλύτερα. Είχαμε, όπως σας είπα, ατυχία και πολλή αφέλεια. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα φτάσουμε στο τελικό. Δεν το καταφέραμε. Θα προσπαθήσουμε στην επόμενη χρονιά να πάμε καλύτερα. Όπως είπα, φέτος ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας. Όλο αυτό έφερε μια πολύ μεγάλη ζημιά στην ομάδα. Είχαμε κάνει άλλο προγραμματισμό οικονομικό, πέσαμε έξω, όλες οι ομάδες πάθανε ζημιά, αλλά πιστεύω ότι ο Άρης ήταν ο πιο άτυχος από όλες τις άλλες ομάδες. Η ζημιά έφτασε μαζί με το κόψιμο της Νόβα, που ήταν κοντά στο 20%, το οποίο δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε, γιατί και η Νόβα έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες έπρεπε και εμείς σαν συνεργάτες να είμαστε δίπλα στην Νόβα. Δεν μπορούσαμε να το αρνηθούμε. Έφτασε κοντά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλο αυτό μας έβγαλε έξω από τον προγραμματισμό που είχαμε. Αλλά παρόλα αυτά, με κάποιες αυξήσεις κεφαλαίου που κάναμε, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε και να τελειώσει η χρονιά ομαλά. Δεν φτάνει όλο αυτό που έγινε με τον κορονοϊό. Εκεί που είχαμε λίγο ησυχία, ήρθε το θέμα, το μεγάλο πρόβλημα του Άρη, που ήταν το μπαν. Εγώ προσωπικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάσουμε σε σημείο να πληρώσουμε 1-1-200 τα εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει προηγούμενες διοικήσεις.
και πραγματικά σας λέω έχουν γίνει εγκλήματα. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα ποιοι φταίνε και πώς φτάσαμε εδώ πέρα. Εκτός όμως από αυτούς που ξέρετε ότι φταίνε, γιατί θα σας πω κάποια παραδείγματα που είδα στις 4 περιπτώσεις αυτές που αντιμετώπισα, να τρελαίνεσαι. Να έχει 60.000 ευρώ δεδουλευμένα ένας παίκτης και να τον έχουν βάλει 300.000 ευρώ αποζημίωση λύση συμβολαίου, πρόορη λύση συμβολαίου και να φτάνει τις 450.000 ο Πορτίγια συγκεκριμένα με τους στόκους. Περάσαμε ένα μήνα πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι εκβίαζαν, δεν δεχόταν κανένας να συνεργαστεί. Ο μόνος ο οποίος συνεργάστηκε ήταν ο Ούμπιντες. Οι άλλοι όλοι οι παίκτες εκβίαζαν γιατί ξέρανε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Εγώ δεν περίμενα ότι θα φτάσουμε στο σημείο να εκβιαστούμε και να φτάσουμε την πλάτη στον τοίχο. Είχαμε τη βοήθεια, σημείο αυτό ήθελα να πω για την κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να μας βοηθήσει, αλλά δεν ήταν θέμα της, δεν ήταν θέμα της κυβέρνησης. Πίεσε πάρα πολύ τη FIFA, αλλά δεν κατάφερε, και αυτό είναι το λυπηρό, γιατί εγώ πίστευα ότι, γιατί τηρούμε τους νόμους, εδώ υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Εμείς πάμε με το γράμμα του νόμου και ξαφνικά βρισκόμαστε να χρωστάμε ένα 200 για χρέη τα οποία δεν τα έχουμε δημιουργήσει, είναι άλλη ΣΠΑΕ. Είναι άλλο νομικό πρόσωπο. Η κυβέρνηση, όπως σας είπα, και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δημητριάδης προσπάθησαν να μας βοηθήσουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και συνέχισαν μέχρι και σήμερα να προσπαθούν να βρουν διάφορες άλλες λύσεις για να βοηθήσουν το Σύλλογο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορέσαν να κάνουν μέχρι σήμερα κάτι. Στο σημείο αυτό θέλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου προς τον κύριο Γεραπετρίτη, γιατί κάποια στιγμή είχαμε μια πολύ έντονη κουβέντα, αλλά και αυτοί πρέπει να καταλάβουν, για να καταλάβεις κάποιον πρέπει να πας και στη δικιά του θέση. Ο καθένας πιστεύει ότι το δικό του πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο. Και εγώ πίστευα και είχα μεγάλη έννοια. Ήθελα να λύσω το θέμα και κάποια στιγμή ξέφυγα και μιλήσαμε πολύ, πολύ άσχημα. Και γι' αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Για τον μπαν αυτό έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η ΕΠΟ. Η κύριοι αυτή της ΕΠΟ, αυτή τη στιγμή διοικούν την ΕΠΟ, είναι επικίνδυνη. Το λιγότερο που έχω να πω είναι επικίνδυνη. Στις 8.11 ήρθαν τα πρώτα μπαν για τους παίκτες, για τον Πορτίγια, για τον Μανταλένα, για τον Ούμπιτες. Επισκεφτήκαμε την ΕΠΟ όταν μας τα κοινοποίησε η ΕΠΟ, στις 28 κοινοποιήθηκαν. Η ΕΠΟ είχε μια επικοινωνία με τη FIFA και τους ρωτούσανε πού πρέπει να επιδώσουν τις αποφάσεις αυτές. Η ΕΠΟ τους απάντησε μετά από κάποιες μέρες και τους λέει ότι στην ομάδα που παίζει. Εμάς ποτέ δεν μας κοινοποιήθηκε η απόφαση της ΕΠΟ, της FIFA, ότι θα πρέπει οι αποφάσεις αυτές να κοινοποιηθούν στον Άρη που παίζει, στην ομάδα αυτή που αγωνίζεται. Ο νομικός μας σύμβουλος επισκέφθηκε την ΕΠΟ, τον κύριο Μπάρτζη, και ο κύριος Μπάρτζης τον καθησύχασε λέγοντάς του ότι μην ανησυχείτε, όπως κάνουμε μέχρι τώρα, θα στείλουμε τις απαντήσεις στην FIFA και θα τους πούμε ότι είναι άλλο νομικό πρόσωπο, δεν έχει καμία σχέση με τα χρέη αυτά, όπως κάναμε μέχρι τώρα. Γιατί έχουν έρθει πάρα πολλές αποφάσεις και μέχρι τώρα απαντούσε η ΕΠΟ και έκλεινε το θέμα. Αυτό όμως που δεν ενημερώθηκα εγώ, η ΠΑΕ, για τη θέση της FIFA που έλεγε ότι πρέπει να κοινοποιηθούν, αυτό για μένα, πίσω από αυτό υπάρχει δόλος. Και γι' αυτό η ομάδα θα κινηθεί και θα ψάξει να βρει τους υπεύθυνους για αυτή τη ζημιά που έχουμε πάθει. Προσπαθούμε να βρούμε τώρα οι λογιστές να βγάλουν τη θετική και την αποθετική ζημιά της ομάδας και θα κινηθούμε νομικά προς πάσα κατεύθυνση.
Και για αυτό το σημείο που φτάσαμε σήμερα εδώ πέρα, τη ζημιά που έχουμε πάθει όσον αφορά τον ΜΠΑΝ, φταίει ο κύριος Γραμμένος, ο κύριος Μπάρτζης, ο κύριος Δέδες, ο κύριος Λαβάκης. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι αυτοί το ότι φτάσαμε σήμερα εδώ πέρα. Και ο κόσμος δει και ανησυχούσε, και δεν σας το κρύβω ότι και εγώ ανησυχούσα πάρα πολύ. Ήξερα βέβαια ότι θα πληρωθεί στην τελική, αλλά εντάξει, όσο να πεις, σε πονάει να πληρώσεις ένα 1.200 σε μια περίοδο που ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι όλες οι ομάδες δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν έσοδα. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Άρη. Παρ' όλα αυτά, εμείς καταφέραμε και λύσαμε τον ΜΠΑΝ και προχωράμε τώρα να σχεδιάσουμε την ομάδα και να κάνουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Να ξεκαθαρίσω κάτι όσον αφορά για την κριτική που δέχομαι. Ακούω και στα ραδιόφωνα, φταίει ο Καρυπίδης, φταίει... Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη όσον αφορά τον ΜΠΑΝ. Είμαι ο τελευταίος που φταίει σε αυτό. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση καμία να αφήσω το σύλλογο να πάθει ζημιά. Έκανα αυτό που το ελάχιστο μπορούσα να κάνω. Αλλά δεν μπορώ να ακούω από τα στημένα δημοσιεύματα και της πόλης και τα γνωστά site που ξέρετε τι ποιανόν συμφέροντα εξυπηρετούν, να δηλητηριάζουν τον κόσμο, να προσπαθούν να στρέψουν τον κόσμο εναντίον μου. Πραγματικά, εγώ δέχομαι την κριτική. Όταν η κριτική αυτή είναι καλοπροαίρετη και δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα τώρα σε ποιοι το κάνουν αυτό. Εντάξει, έχουν ένα μικρόφωνο και μια πένα και γράφουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να ρίχνουν λάσπη και να λένε ψέματα. 5 χρόνια. Εγώ είμαι 5 χρόνια στον Άρη, πάει 6η χρονιά τώρα. Έχω κουραστεί, έχουν γίνει γραφικοί. Έχω κουραστεί να ακούω τα ίδια και τα ίδια συνέχεια να προσπαθούν να είναι ο κόσμος ανήσυχος, ο κόσμος του Άρη πάντα. Φέτος, αφού τελειώσαμε με τον ΜΠΑΝ, έχουμε ξεκινήσει τον προγραμματισμό μας μαζί με τον Άγγελο τον Χαριστά και με τον προπονητή. Παρά το γεγονός ότι η πανδημία μας έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα οικονομικό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα διαρκεία, θα έχει κόσμο, δεν θα έχει. Εμείς συνεχίζουμε με το ίδιο και λίγο μεγαλύτερο μπάτζετ από πέρσι. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε, έχουμε έναν κορμό από πέρσι. Κρατήσαμε τους παίκτες που θέλουμε και θα κρατήσουμε και όποιους άλλους θέλουμε. Αυτούς που δεν μας ενδιαφέρει να τους αφήσαμε να φύγουν. Αυτοί που αγαπάνε την ομάδα φάνηκε στα play-off. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά τα οποία μείνανε και βάλαν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους, αφήσανε, δεν πήγανε τις οικογένειές τους, δεν πήγαν διακοπές και μείνανε εδώ πέρα να παίξουν τα play-off, ενώ κάποιοι άλλοι επέλεξαν να εκβιάσουν την ομάδα, εμένα, επειδή δεν πιστεύαν ότι δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Εκβιάζανε να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους με τρελές απαιτήσεις για να καθίσουν να παίξουν μετά στα play-off. Εμείς πήραμε μια απόφαση με τον Άγγελο να μην δεκτούμε αυτόν τον εκβιασμό, γι' αυτό και μείναμε με 11 και 10 και 12 παίκτες. Από το να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα του χρόνου στην ομάδα, να πληρώνουμε το κρέας για ψάρι, δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, υπήρχαν και παίκτες οι οποίοι τη μία μέρα ήμασταν οικογένεια και την άλλη μέρα φύγανε και κάνανε προσφυγή. Και εμείς δεν ήμασταν παράλογοι. Ζητήσαμε για τους μήνες που δεν κάνανε, που δεν δουλεύανε, ζητήσαμε να κάνουν ένα haircut μικρό, 15%, για τη ζημιά αυτή που έχει γίνει και να πάρουν τα λεφτά τους σε δύο δόσεις. Κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε να κάνουν προσφυγή. Λες και άμα κάνουν προσφυγή, εμένα θα με στεναχωρήσουν. Εμείς ό,τι υποχρεώσεις έχουμε θα τις καλύψουμε όλες και τις καλύπτουμε. Και από εκεί και πέρα όλα εδώ πληρώνονται
σε αυτή τη ζωή, όπως σας έχω ξαναπεί, συναντιόμαστε τουλάχιστον δύο φορές. Έχουμε βγάλει τα εισιτήρια διαρκείας. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που μας βοηθάνε και αγαπάνε, δείχνουν ότι αγαπάνε την ομάδα, και αυτούς που πήρανε και αυτούς που θα πάρουνε. Πραγματικά αυτή τη χρονιά έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη τη στήριξη του κόσμου, γιατί η δύναμη του Άρη είναι ο κόσμος του. Έχουμε τα τηλεοπτικά, τον Καρυπίδη και τον κόσμο. Αυτοί βάζουν λεφτά στον Άρη. Δεν υπάρχουν ούτε φαντς, ούτε κρυφά, ούτε τίποτα από πίσω. Αυτοί είναι οι μόνοι που βάζουν λεφτά. Όχι διαχειριστές, γιατί μέχρι τώρα αυτοί που ήταν ήταν διαχειριστές. Ακούμε καθημερινά ότι εμείς είμαστε διαχειριστές, να τρελαθούμε κιόλας. Θέλοντας να κλείσω, να μην ξεχάσω να πω για το γήπεδο. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έγινε συνάντηση τις προηγούμενες μέρες με τον κύριο Τζικώστα, τον Περιφερειάρχη. Ζητήσαμε τη βοήθειά του για να προχωρήσουμε στην κατασκευή του γηπέδου. Μακάρι να υπήρχαν εκατομμύρια να γίνει κατευθείαν το γήπεδο, να γκρεμιστεί και να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το γήπεδο θα γίνει σε τρεις φάσεις. Έχουμε ήδη επισκεφθεί τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Τεχνική Υπηρεσία, η μηχανική μας και ο Project Manager, και παίρνει όλα τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται για να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση του γηπέδου. Μόλις είμαστε έτοιμοι, πιστεύω πολύ σύντομα θα υπάρχει και μια παρουσίαση του γηπέδου. Όπως σας είπα, θα γίνει σε τρεις φάσεις. Θα ξεκινήσουμε πρώτα, θα κάνουμε την θύρα 2, θα γκρεμιστεί όλη η θύρα 2 και θα γίνει μια διόροφη κερκίδα σκεπαστή, και θα ξεκινήσουμε μετά με τα πέταλα και κλείνοντας με την 7 και την 9. Ο Περιφερειάρχης είναι πολύ θετικός. Είναι ένα πλάνο το οποίο θα κοστίσει το έργο κοντά στα 30 εκατομμύρια. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε από την περιφέρεια, και τα υπόλοιπα θα τα χρηματοδοτήσει η εταιρεία μας. Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι επί προσωπικού. Εγώ είμαι 5 χρόνια στον Άρη, τώρα πάμε στην 6η χρονιά. Εγώ δεν ήμουν Αριανός, ούτε γεννήθηκα Αριανός. Όλοι έχουμε ένα παρελθόν, δεν έχουμε πέσει από παρθενογένεση. Παρ' όλα αυτά νιώθω Άρης, έχω δεθεί με τον κόσμο του Άρη, και θα προχωρήσω, ό,τι λέω το κάνω. Θα προχωρήσω πολύ δυνατά, δεν θα πω ποτέ ψέματα στον κόσμο, και μέχρι στιγμής ο κόσμος έχει καταλάβει ότι ό,τι λέω το κάνω. Θα κάνω τα πάντα να μην τους στεναχωρήσω. Εγώ στεναχωριέμαι πιο πολύ από όλους αυτούς εδώ που μου κάνουν κριτική και λένε διάφορα. Και να είναι βέβαιος ότι όσο θα είμαι εγώ στην ομάδα, θα έρθουν σίγουρα επιτυχίες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι δεν τους έχω πείσει ακόμα. Πρέπει να περάσουν 200 χρόνια για να τους πείσουμε. Αλλά θα κάνω τα πάντα για να πείσω και αυτούς ότι ο Άρης είναι σε σίγουρα χέρια. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Θόδωρο Καρυπίδη, πολλά και ενδιαφέροντα, μάλλον σχετικά πολλά και ενδιαφέροντα αυτά, που πολύ ενδιαφέροντα. Να ακούσουμε Άγγελο Χαριστέα. Ο πρόεδρο, τον Θόδωρο Καρυπίδη, γιατί πριν ένα χρόνο περίπου ήρθα στην ομάδα, αυτός με έφερε εδώ πέρα, μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στο σύλλογο. Ήμουν 7 χρόνια μετά που είχα σταματήσει το ποδόσφαιρο, και παρόλα αυτά έπρεπε να περάσουν... Και παρόλα αυτά έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια για να βρεθεί κάποιος άνθρωπος να με εμπιστευτεί. Γι' αυτό τον ευχαριστώ. Επίσης θέλω να πω ότι σήμερα ίσως να μην καθόμασταν εδώ να μιλούσαμε και να κάναμε το σχεδιασμό και το πλάνο, αν ο ίδιος πάλι δεν είχε πληρώσει, όπως πολύ σωστά είπε,
λάθη που γίνανε στο παρελθόν. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι στην ομάδα από πολύ μικρή ηλικία και σας διαβεβαιώ ότι ο κύριος Καρυπίδης ίσως είναι περισσότερο αγιανός από κάποιους άλλους που το παίζουν αγιανοί. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω αυτό το πρόλογο. Θεωρώ ότι είναι σωστό. Θεωρώ ότι αυτός ο μήνας ήταν δικό σου ολοκληρωτικά, Πρόεδρε. Γιατί έσωσε την ομάδα από πολύ μεγάλα προβλήματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα προβλήματα και τα ζητήματα που αφορούσαν και αφορούν ακόμα την ομάδα έχουν και αποτέλεσμα στο σχεδιασμό της ομάδας, τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Δεν είναι δηλαδή άγνωστο ότι το μπαν που είχαμε εδώ και περίπου μισό χρόνο από τον Ιανουάριο δυσκόλεψε τόσο το σχεδιασμό του Ιανουαρίου που δεν έγιναν προσθήκες όσο και το σχεδιασμό των τελευταίων εβδομάδων. Έτσι, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές, όπως γνωρίζετε, λόγω και του κορονοϊού, λόγω και όλων αυτών των προβλημάτων, θέλανε να κλείσουν και να πάνε σε ομάδες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είχαμε κάνει ένα πλάν Α, το οποίο αφορούσε έναν κορμό ποδοσφαιριστών από τη φετινή χρονιά που θέλαμε να κρατήσουμε, το επαναλαμβάνω αυτό, και ένα αριθμό ποδοσφαιριστών που όλο αυτό το διάστημα, εγώ και οι συνεργάτες μου, το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας, είδε και αποφάσισε ότι είναι. Πληρούν τις προδιαγραφές για την ομάδα που θέλουμε να κάνουμε του χρόνου. Κάποιες από αυτές τις επιλογές, κάποιες από αυτούς τους παίκτες, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του μπαν που λύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, τους χάσαμε και είναι θεμητό γιατί ήταν πολύ καλοί παίκτες. Αλλά από την άλλη, ήμασταν προετοιμασμένοι και για το plan B που λέμε, το οποίο δεν μου αρέσει το plan B στη ζωή μου, μου αρέσει το plan Α, αλλά έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό που σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα πλάνο διετίας για τον Άρη αγωνιστικό. Ξεκάθαρα. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ένα κορμό των ποδοσφαιριστών που είχαν την επιτυχία της τελευταίας χρονιάς, όπως είπε και ο Πρόεδρος, πλην μερικών ατυχών αποτελεσμάτων, και να προσαρμόσουμε μέσα αυτήν την ομάδα και να χτίσουμε με κάποιες προσθήκες, κάνοντας ένα ορθολογικό ρόστερ. Όχι αυτό το ρόστερ που βρήκα εγώ πέρσι που βρήκα στην ομάδα. Ένα ορθολογικό ρόστερ που να είναι πλήρες, να μην ξεφεύγει στον αριθμό και πάνω απ' όλα να είναι ορθολογικό οικονομικά. Γιατί κακά τα ψέματα η χρονιά φετινή δεν θα έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και όσο και ο πρόεδρος που θέλει να βοηθήσει και να ενισχύσει την ομάδα οικονομικά πρέπει και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά και εγώ στη θέση που είμαι τώρα, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο και για τα επόμενα 3 χρόνια, άσχετα άμα θα είμαι στην ομάδα φέτος ή του χρόνου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Πρέπει να κάνουμε ένα ορθολογικό σχεδιασμό. Πρέπει να ρίξουμε το μέσο όρο ηλικίας από σχετικά που ήταν πέρυσι. Αυτός ήταν ο πρώτος μας στόχος. Στόχος μας επίσης είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους πιτσιρικάδες που αποδείξαν ότι μπορούν να φορέσουν τη φανέλα του Άρη. Κανένας δεν είπε ότι είναι έτοιμοι να παίξουν αύριο το πρωί βασική. Αλλά σίγουρα αποδείξανε κάποιοι ότι είναι εδώ, δηλώσανε παρόν και αξίζουν μια ευκαιρία. Στόχο μας επίσης είναι η ελληνοποίηση λίγο της ομάδας, το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο όπως ξέρετε, γιατί τα στάνταρ του Άρη είναι πολύ ψηλά. Θέλουμε να κάνουμε μια αξιόμαχη ομάδα και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που είναι της πρώτης κατηγορίας και από το πρώτο ράφι, είτε παίζουν στο εξωτερικό είτε βρίσκονται ήδη σε μεγάλες ομάδες. Οπότε πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ δυνατή, πολύ καλή δουλειά, να πείσουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές για το πρώτο του Άρη. Σας διαβεβαιώ ότι. Μιλώντας με κάποιους ποδοσφαιριστές που παίζουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, το όνομα του Άρη κάνει ευθράυση. Δηλαδή, ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει να φοράς φανέλα του Άρη. Θέλω να πω επίσης το εξής, ότι για μένα το βασικότερο, να το πω έτσι, κομμάτι που θέλω και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εδώ στην ομάδα είναι το πράγμα της οργάνωσης. Η οργάνωση του Άρη θεωρώ και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο. Πρέπει δηλαδή η ομάδα να χτίσει πάνω στις επιτυχίες των 2 τελευταίων χρόνων και έχουμε αποφασίσει και ο πρόεδρος πρώτα απ' όλα ότι η ομάδα θα πρέπει να χτίσει το δικό της team τεχνικό και όχι ανάλογα με τις ωρέξεις του κάθε προπονητή να έρχονται και να φεύγουν διάφοροι και να αλλάζουμε κάθε χρόνο 5-6 άτομα στο τεχνικό team. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ καλή συγκυρία η φετινή, το να ξεκινήσουμε και να χτίσουμε ένα τέτοιο τεχνικό team,
που ο κάθε προπονητής, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο Μίχαλ, να βρίσκει εδώ στην ομάδα και να λειτουργεί βάσει ιδιαίτερων πρωτοκόλων που χτίζουμε στην ομάδα. Η ομάδα μας φέτος θα έχει ειδικά πρωτόκολλα, τα οποία θα είναι πρωτόκολλα λειτουργίας. Θα είναι αγωνιστική λειτουργία, θα είναι επικοινωνιακή, θα είναι όσον αφορά δηλαδή το δικό μου το κομμάτι, θα είμαι υπεύθυνος εγώ, αλλά και κατά διάστημα θα είναι και ο προπονητής μαζί με το επιτελείο του. Η ομάδα μας αυτή τη στιγμή κάνει προσθήκες σε καθημερινή βάση. Χθες είχαμε την ανανέωση του Χαβιέρ, πριν τρεις μέρες είχαμε την ανανέωση του Χουλιάν. Όπως είπε ο πρόεδρος πολύ σωστά, είναι παιδιά που αξίζαν την ανανέωση, όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες, αλλά επειδή αποδείξανε ότι γουστάρουν να φοράνε τη φανέλα του Άρη. Σας το λέω πραγματικά ότι έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές όλο αυτό το διάστημα. Όποιος ποδοσφαιριστής μου δίνει την εικόνα ότι κοιτάζει το οικονομικό και δεν κοιτάζει το project, από μένα ακυρώνεται. Γιατί θεωρώ ότι η ομάδα του Άρη είναι μια ομάδα που πρέπει να βασίζεται σε παίκτες με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Να γουστάρουν να έρχονται εδώ στην ομάδα, να γουστάρουν να έρχονται εδώ να παίζουν για αυτόν τον κόσμο. Και απέδειξε η ομάδα ότι τα τελευταία δύο χρόνια δημιουργεί υπεραξίες. Έρχονται ποδοσφαιριστές τα τελευταία δύο χρόνια που θεωρούσαν καμένοι, και αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ ότι έχουμε προτάσεις για ποδοσφαιριστές μας που βρισκόμαστε, να το πω έτσι, σε μια κατάσταση να δούμε τι θα κάνουμε. Θα προχωρήσουμε σε κάποια πώληση ή όχι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει δουλειά για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Γιάννης ο Φετφατζίδης και την επόμενη μέρα κοστίζει 2 ή 3 εκατομμύρια. Παίρνω ένα παράδειγμα τώρα. Έγινε σωστή δουλειά φέτος, θα γίνει ακόμα καλύτερη δουλειά φέτος στο αγωνιστικό κομμάτι. Όπως σας είπα, ήδη κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι στο δρόμο για το γήπεδο. Κάνουμε σωστές κινήσεις και όχι κινήσεις πανικού, δεδομένου ότι, όπως σας είπα, έχει γίνει σωστή προεργασία. Άμα δεν είχαμε κάνει την προεργασία όλους αυτούς τους μήνες, μπορεί κάποιος να λέγε τώρα, ωραία, να κλείσουμε 5 ποδοσφαιριστές σήμερα. Όχι, εγώ διαφωνώ. Πιστεύω ότι ο Άρης έχει το χρόνο, έχει την ικανότητα και έχει τα στελέχη για να φέρουμε ποδοσφαιριστές που ταιριάζουν στην αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας που έχει να ψωνίσουμε το πανέρι. Αυτά τελειώσαν στον Άρη. Όσο θα βρίσκομαι τουλάχιστον εγώ στην υπεύθυνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, έχω προσχεθεί και στον πρόεδρο ότι λάθη τα οποία γίνανε ενδεχομένως και πληρώνονται τις τελευταίες εβδομάδες δεν θα ξαναγίνουν, γιατί πρώτα απ' όλα πονάμε. Και πονάμε και τον πρόεδρο, πονάμε και τον κόσμο. Οπότε οι παίκτες που έρχονται στην ομάδα θεωρήστε ότι γουστάρουν να έρθουν και είναι value for money. Δεν θα πάρουμε ποδοσφαιριστές κάνοντας υπερκοστολογήσεις και υπεραξίες. Βρίσκομαι στην ιδιαίτερη χαρά να πω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και ανακοινώσεις επίσημες κάποιων ποδοσφαιριστών που ήδη έχουμε υπογράψει pre-contracts συμβόλαια, αλλά λόγω του μπαν που είχαμε και από ό,τι ξέρω και γνωρίζω, σήμερα το μεσημέρι άνοιξε το σύστημα, νομίζω, ουσιαστικά και αμετάκλητα για τον Άρη. Οπότε είμαστε σε θέση να υπογράφουμε πλέον και τα επίσημα συμβόλαια. Και ο στόχος μας είναι όχι τις 13 του μήνα που θα ανέβουμε στα 3-5 πηγάδια να έχουμε την 25μελή ομάδα του ρόστερ που υπολογίζουμε ότι θα έχουμε φέτος, αλλά τουλάχιστον να έχουμε το βασικό κορμό και τους παίκτες στους οποίους πιστεύουμε ότι θα πλαισώσουν την ομάδα. Συνεχίζουμε να κάνουμε συζητήσεις για τους παίκτες που μας ενδιαφέρουν. Και οι παίκτες που θέλουμε είναι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι, να το πω έτσι, έχουμε καταλήξει αυτούς. Δεν καταλήγουν αυτοί σε εμάς. Ψάχνουμε εμείς τους ποδοσφαιριστές, δεν μας ψάχνουν αυτοί. Εμείς πηγαίνουμε συγκεκριμένα με πλάνο και ξέρουμε τι θέλουμε. Τακτικά. Όσον αφορά δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι, αυτή είναι και η φιλοσοφία μου. Εγώ αυτά είχα να πω. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Καλή σεζόν, χωρίς προβλήματα, όπως είπε και ο πρόεδρος, να λείψουν οι αφέλειες και να είμαστε όλοι υγιείς, γιατί πάνω απ' όλα, βάσει με αυτά που γίνανε τους τελευταίους μήνες, η υγεία ήρθε πάνω απ' όλα. Ήτανε, αλλά ήρθε και τώρα και κυριολεκτικά. Να είστε καλά. Ακούσαμε και Άγγελο Χαριστέα. Στην αρχή ακούσαμε Θόδωρο Καρυπίδη. Τώρα θα ακούσουμε και τις ερωτήσεις που πιστεύω ότι θα έχουν ζουμί. Ας μου επιτραπεί η έκφραση. Κατόπιν θα ακούσουμε και σχολιασμό από τους συντελεστές.
εδώ από τα παιδιά από το Λίμπερο. Και βεβαίως μετά θα πάμε και στις δικές σας απόψεις. Τώρα εδώ στο τέλος. Ένα εκατομμύριο 200.000 ευρώ, χρήματα που δεν περισσεύουν, μάτωσε η εταιρεία, η ΠΑΕΟ Καρυπίδης, και υπάρχει το θέμα του μπαν, ήταν ένας εφιάλτης. Υπάρχουν οι εγγυήσεις ή οι τρόποι, είστε προετοιμασμένοι να μην ξαναζωντανέψει ο εφιάλτης, γιατί είναι και άλλοι παίκτες από ό,τι ξέρουμε. Ή μπορείτε να μας δείτε μια εικόνα με τον κόσμο, αν μπορεί να κοιμάται ίσως τουλάχιστον κομμάτι αυτό, ή να μην χρειαστεί να ξανααπολέσει ένα μεγάλο κεφάλαιο η ομάδα. Κοιτάξτε, υπάρχουν και, άλλα μπαν και άλλες προσφυγές παικτών, άλλες περιπτώσεις, τις οποίες αυτές τις έχουμε προσβάλει, οι τρεις-τέσσερις τις έχουμε πάει στο ΚΑΣ, έχουμε ζητήσει τα grounds, κάναμε όλη τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε, αυτή που δεν κάναμε στα τέσσερα προηγούμενα, γιατί είχαμε τις διαβεβαιώσεις, όπως σας είπα, της ΕΠΟ, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και θα το λύσει η ΕΠΟ. Πήραμε τα grounds, πήγαμε στο ΚΑΣ. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είχαν, όπως σας είπα, δεδουλευμένα 30.000, 40 και έρχονται ζητάνε 950.000 ο ΙΜΠΕ, ο ΡΙΟΛ, κάποιες περιπτώσεις που εμείς δεν μπορούμε να... Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι πήρε αυτός, τι έχει να πάρει, αν έχει να πάρει. Πήγε με ένα χαρτί στη FIFA, έβγαλε μια απόφαση, ο Σκόδας και ο Αθαρασιάδης, ξέρει ποιοι άλλοι ήταν, ποιοι ήταν εδώ πέρα αυτοί που τα κάνουν όλα αυτά. Εμείς κάνουμε προσπάθεια όσον αφορά το τέτοιο. Έχω πάρει όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν, που μπορεί να σκάσουν μπροστά. Περίπου κοντά στα 4-5 εκατομμύρια ευρώ είναι όλα αυτά και προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω για να μην τα βρούμε μπροστά μας. Θα κάνουμε κι άλλη μια κουβέντα με την κυβέρνηση για να δούμε πώς μπορούμε τώρα που έχουμε πιο πολύ ελευθερία, θα έλεγα, να βρούμε μια φόρμουλα, γιατί η FIFA λέει ότι είναι πάνω από το εθνικό δίκαιο. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν ξέρω πώς έχει συμβεί τώρα. Και όπως σε κάποια επικοινωνία που είχαμε το Γραμμένο, με τον κύριο Γραμμένο μου είπε, είσαι άτυχος, εσένα έτυχε ο Μουτζούρης. Λες και παίζουμε τον παπά. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση. Δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ότι αύριο θα βγει, είναι ένα δικαστήριο, θα βγει μια απόφαση. Και όσον αφορά και για αυτό το μπαν, πήραμε αναστολή για το θέμα της ποινής του Ντουρμισάη, το οποίο θα πάει στο ΚΑΣ και θα εκδικαστεί, γιατί εμείς δεν κάναμε κάτι εκεί και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε, γιατί έχουμε 100% δίκιο. Βγάλαμε ένα δελτίο το οποίο μας το εξέδωσε η ΕΠΟ, πήγαμε στο διαιτητικό δικαστήριο, κάναμε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Γιατί να τιμωρηθούμε όταν κάνεις αυτό που προβλέπει ο νόμος. Και όσον αφορά σε αυτό που είπατε, περιμένουμε και εμείς με αγωνία, θα είναι πολύ στενάχωρο να βγουν και να πληρώνουμε κερατιάτικα που λένε από προηγούμενες διοικήσεις. Άλλη ερώτηση. Καλησπέρα. Για το θέμα του μπαν θέλω να ρωτήσω και εγώ. Είπατε κάποια πράγματα, αλλά θέλω να ρωτήσω αν θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, στο αν υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που βοήθησαν και εσάς και τον Άρη να βρεθεί μια άκρη και να λυθεί. Αν υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι είπαν ότι θα βοηθήσουν, αλλά τελικά δεν βοήθησαν. Αν υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι από την αρχή σας είπαν, εγώ δεν ασχολούμαι. Και φυσικά αν ποτέ απάντησε η ΕΠΟ στο ερώτημα, γιατί το έκανε αυτό που έκανε, αυτό που περιγράψατε. Η ΕΠΟ ήδη έχει κάνει και μία επιτροπή για να βρούνε τυχόν ευθύνες για όλο αυτό. Δεν έχει βγει ακόμα κάποιο αποτέλεσμα. Στείλαμε και μία ερώτηση στην ΕΠΟ, δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση. Όσον αφορά το αν βοήθησε κανένας, εκ των πραγμάτων δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Προσπάθησε να βοηθήσει η κυβέρνηση και ο κύριος Δημητριάς και ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν, ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις τους. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που έχει γίνει με τον ΠΑΟΚ, που σε μια μέρα αλλάξανε τον νόμο για να μην πέσει ο ΠΑΟΚ. Και δεν θα σταθώ τώρα το τι κάνανε και αν θέλετε για τη δική μου άποψη, καλώς το κάνανε και δεν έπεσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ να παίζουμε, δεν θέλουμε να παίζουμε με άλλες ομάδες.
Αλλά δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να κάνουν κάτι. Κάποιοι άλλοι δεν βοήθησαν. Ο κύριος του Μαζάτος, ο Άγγελος, ο Χαριστέας και ο Ζέμπερης. Και εγώ χειριστήκα με το θέμα του μπάνου. Καλησπέρα και Ζουδία μου. Επιτρέπετε από μία ερώτηση στον καθένα. Πρώτα στον Πρόεδρο, με αφορμή και την κριτική για την οποία κάνατε λόγο νωρίτερα. Παρατηρήθηκε ιδιαίτερα αυτό το φαινόμενο στοχευμένης κριτικής προς το πρόσωπό σας στην περίπτωση του Ματέο Γκαρσία. Και αναπτύχθηκαν διάφορα δημοσιεύματα περί συμμαχίες με τον Ολυμπιακό κτλ. Πρώτον, πώς το διαχειριστήκατε εσείς. Δεύτερον, αν μπορείτε να μας πείτε κιόλας με ευκαιρία τι γίνεται με τον Ματέο. Και η ερώτηση στον Άγγελο συνέχεια, αν θέλει να απαντήσει, αν ένιωσε κι αυτό στη διάρκεια τη σεζόν ότι δέχεται εκτός του οργανισμού φυσικά του Άρη πόλεμο ο ίδιος, ο οποίος κατ' επέκταση επηρεάζει και την ομάδα. Ευχαριστώ. Ακούστε, εγώ 5 χρόνια τώρα δέχομαι μια κριτική η οποία είναι άδικη για το πρόσωπό μου. Γιατί να υπάρχει, γιατί να μιλάει κανένας για τη συμμαχία του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και ότι πολλές φορές οι απόψεις ταυτίζονται πάρα πολλές φορές και τον τελευταίο καιρό τώρα και μιλάνε και, για τη δικιά μας, για τη συμμαχία Άρη Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι κακό όταν ταυτίζονται οι απόψεις ή οι θέσεις μας με τις θέσεις του Ολυμπιακού. Εγώ δεν το βρίσκω κακό. Πέρυσι ψηφίσαμε για πρόεδρο της Λίγκας τον Λισάνδρο. Είμαστε απέναντι στον Ολυμπιακό. Κάποιες φορές που έχει φέρει κάποια θέματα ο κύριος Αλαφούζος, είμαστε υπέρ τους. Εγώ όσο θα είμαι στον Άρη, διαφυλάττω τα συμφέροντα του Άρη. Θα κάνω τα πάντα που θα μπορούν να έχουν κέρδο, που θα μπορεί να έχει κέρδος ο Άρης. Δεν με ενδιαφέρει. Άμα μπορούσα να πάρω τον Ουάρντ από τον ΠΑΟΚ, θα τους τον έπαιρνα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να φέρνω, μπορώ να έχω παίκτες που θα ανεβαίνει η αξία τους, θα κερδίζει ο Άρης και θα φεύγουν. Θα είναι από τον Ολυμπιακό, θα είναι από τον Άρη, από τον ΠΑΟΚ, θα είναι από την ΑΕΚ. Δεν με ενδιαφέρει. Την κριτική δεν νομίζω ότι άμα είχα και εγώ κανάλια και site θα γράφανε άλλα. Είναι γνωστά τα site και οι εφημερίδες και τα blogs που γράφουν κατά του Άρη και κατά του Καρυπίδη. Όσον αφορά τον Ματέο που ρωτήσατε, γίνεται μια προσπάθεια να τον πάρουμε. Έχουμε συζητήσει με τον Ερυθρό Αστέρα, ήταν αρνητική, ο παίκτης θέλει να έρθει στον Άρη. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα γιατί είμαστε σε διαπραγμάτευση. Εγώ εντάξει, είμαι από το 97 παίζω ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο χωρίς κριτική δεν υπάρχει. Την κριτική είτε την αποδέχεσαι είτε δεν την αποδέχεσαι για όσον αφορά το κομμάτι της δουλειάς σου. Εγώ κλείνω τα αυτιά μου και έχω ανοιχτά τα μάτια μου πάντα στο ποδόσφαιρο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Που λένε και στο χωριό μου, δεν πάνε να λένε. Όταν είσαι σίγουρος για τη δουλειά σου, ή θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Δεν υπάρχει μέση κατηγορία στο ποδόσφαιρο, είτε είσαι πετυχημένος ή δεν είσαι πετυχημένος. Οπότε δεν δίνω βάση σε αυτά τα πράγματα. Εγώ δουλεύω, όπως δούλευα σαν ποδοσφαιριστής, δουλεύω και σαν τεχνικός διευθυντής. Μάλιστα, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν βγει και είχαν μιλήσει κάποιοι οποίοι καταστρέψαν τον Άρη και είπαν και μου δίναν και συμβουλές. Άμα είναι να τους μοιάσω, καλύτερα να μην γίνω ποτέ καλός τεχνικός διευθυντής. Καλύτερα να είμαι αυτό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου πάντα σαν επαγγελματίας πρώτα και δεύτερον σαν έναν άνθρωπο ο οποίος πονάει τον Άρη. Αλλά πάνω απ' όλα είμαι επαγγελματίας. Και όσο θα είμαι στην ομάδα και όσο με στηρίζει και ο πρόεδρος αλλά και ο κόσμος, γι' αυτό το λόγο ήρθα εδώ στην ομάδα, γιατί με πιστεύει ο πρόεδρος και γιατί με πιστεύει ο κόσμος. Όταν δεν με πιστεύει είτε ο πρόεδρος είτε ο κόσμος. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο αλλάζουν. Χαίρομαι μάλιστα που συνεχίζω στον Άρη, γιατί ο τεχνικός διευθυντής στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει ημερομηνία λήξεως. Όπως ξέρετε, πάρα από 1,5 χρόνο δεν μένει κανένας εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω το λόγο. Εγώ είμαι διατεθειμένος να σπάσω αυτό το ρεκόρ του 1,5 χρόνου και να μείνω πολλά χρόνια στην ομάδα, αλλά αυτό θα το αποδείξω μέσω δουλειάς και όχι στα λόγια. Οπότε
Δουλεύουμε και έχει ο Θεός. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την ανακατασκευή του γηπέδου? Κοιτάξτε, οι άδειες είναι χρονοβόρες. Οι μηχανικοί λένε ότι θα χρειαστεί περίπου ένα χρόνο για να βγουν όλες οι άδειες. Κάνουμε το καλύτερο. Έχουμε επιλέξει να μην δημοσιεύουμε πράγματα, να μην βγαίνουμε να λέμε και να υπάρχουν μετά καθυστερήσεις και μετά όχι δεν έχει ο Καρυπίδης λεφτά, όχι δεν έχει ο Άρης λεφτά, όχι έχει πρόβλημα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Έχουμε επιλέξει και θα συνεχίσουμε έτσι. Θα προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με τους μηχανικούς. Πιστεύω ότι το πρώτο κομμάτι θα ξεκινήσει εντός εξαμήνου. Καλησπέρα. Κύριε Καρυπίδη, λίγο πριν το τέλος της εισαγωγικής σας, των όσων είπατε στην εισαγωγή σας, αναφερθήκατε έτσι σε ένα προσωπικό σας παράπονο σχετικά με το ότι κάποιοι είπατε σας θεωρούν ακόμα διαχειριστή. Θα θέλετε να μας πείτε μετά από 5 χρόνια ποιο είναι το ύψος της συνολικής επένδυσης που έχετε κάνει στην Παϊάρης? Δεν χρειάζεται και να είσαι πυρηνικός επιστήμονας να καταλάβεις τι χρήματα μπαίνουν μέσα στην ομάδα. Βέβαια δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τη φετινή χρονιά, γιατί η φετινή χρονιά είναι καταστροφική. Είναι ίσως η πιο δύσκολη χρονιά από τότε που είμαι στον Άρη. Και αυτό οφείλεται στην πανδημία, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, θεωρούν ότι ότι εγώ είμαι διαχειριστής, γιατί έτσι έχουν μάθει. Οι άνθρωποι είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Ο Άρης είναι πάρα πολύ απαιτητικό σωματείο και αν δεν τον υποστηρίζεις κάθε χρόνο ανάλογα με το budget που κάνεις από 2 μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο εκτός τα έσοδά του, δεν μπορεί να κρατηθεί. Οπότε δεν παίζει κάτι τέτοιο στο να είμαστε διαχειριστές. Η επένδυση είναι, δεν θέλω να πω σε νούμερα, αλλά η επένδυση είναι μεγάλη. Και ειδικά στην Β' Εθνική, την πρώτη χρονιά της Β' Εθνική, στην δεύτερη Εθνική, ήμασταν πολύ ψηλά. Προσπαθούμε όμως να κάθε χρόνο, στόχος μου είναι να φτάσει ο Άρης να μην έχει ανάγκη τον Καρυπίδη. Γιατί μπορεί αύριο ο Καρυπίδης να μην είναι, να μην μπορεί να βάλει, να μην θέλει να βάλει 2-3-4 εκατομμύρια ευρώ και ανάλογα που θέλεις να φτάσεις. Αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει το μπάτζετ να το διπλασιάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε πρωταθλητισμό και κρατάμε το μπάτζετ πιο χαμηλά. Αλλά θα φτάσουμε, να είσαι σίγουροι, θα φτάσουμε σε σημείο να μπορεί αυτός που θα είναι ή αν θα είμαι εγώ να είναι διαχειριστής και να μην χρειάζεται να βάζει από την τσέπη του λεφτά, γιατί δεν είναι μαγιά να βάζεις από την τσέπη σου λεφτά και από τις δουλειές σου. Μαγιά είναι το σωματείο να μπορεί να πουλάει και να είναι αυτάρκης. Υπάρχει μια ερώτηση. Ο Άρης ένα στατιστικό όριο έχει από το 1984 μέχρι το 2014, επί 30 χρόνια βγήκε 4 φορές στην πέμπτη θέση, στην πρώτη πεντάδα. Τα τελευταία 2 χρόνια βγήκε 2 συνεχόμενα. Ποιος είναι ο στόχος του Άρη για τη νέα σεζόν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Ανεβαίνει ο πύχης και πού φτάνει? Αρχάς να ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση όσο είμαστε εμείς και ο Άγγελος εδώ πέρα, η ομάδα να μην είναι στην πρώτη θέση. Αυτό το θεωρούμε αυτονόητο, ότι ο Άρης θα είναι στις πρώτες θέσεις. Φέτος ο στόχος μας είναι να μπούμε στους ομίλους του Europa League και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε με λίγο τύχη. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να είμαστε τουλάχιστον μία θέση παραπάνω. Σε ό,τι αφορά όσα συνέβησαν φέτος, είστε προετοιμασμένος και έχετε κάποιο μήνυμα σε αυτούς που λειτουργήσαν με δόλο για την επόμενη χρονιά? Γιατί δεν θα είναι ούτε η επόμενη χρονιά εύκολη όπως όλα δείχνουν και από πλευράς οικονομικών λόγω πανδημίας. Αλλά είδαμε ότι σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται ποδόσφαιρο πρέπει να περιμένουμε και χτυπήματα πάνω. Μιλήσαμε για ενδεχόμενο δόλο στο κομμάτι της ΕΠΟ, στην απόκρυψη κάποιων επιστολών της FIFA σε εμάς. Υπάρχει το νομικό επιτελείο και οι λογιστές μας που βγάζουν τη ζημιά που έχουμε πάθει και έχουμε ζητήσει, έχουμε πάρει όλη την αλληλογραφία από την ΕΠΟ
και ψάχνουμε να δούμε σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια δόλου θα κινηθούμε νομικά. Άρα δεν το περισσότερο θα φοβάστε, θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις που θα υποχρεωθεί τον δόλο, καλαβάνει. Όχι, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Μόνο το Θεό φοβάμαι. Δεν υπάρχει. Δεν περιμένω κάτι. Δηλαδή και αυτά που υπάρχουν τα κοτσομπολιά στο καφενείο, ότι ο Σαββίδης σε κυνηγάει τον Άρη το ένα ή ο Μελισανίδης, αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά είναι κοτσομπολιά τα οποία γίνονται στο καφενείο. Δεν υπάρχουν αυτά. Μαγιά λίγο έτσι. Να μας πούνε ονόματα μεταγραφικά, όπως μας ψάει. Να μας πείτε για μεταγραφές. Ο Άγγελος είναι υπεύθυνος αυτά. Όπως είπα προηγουμένως, για μένα έγιναν δύο μεταγραφές τις προηγούμενες ημέρες. Το Κουλιάν και το Χαβιέρ. Νομίζω ότι σήμερα αναμένεται να είναι εδώ ο Σάκης για να περάσει τα ιατρικά τεστ. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θέλουμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους. Γιατί πραγματικά, να σας πω και την αλήθεια, δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην ομάδα. Ο Άρης είναι ένα σοβαρό σωματείο και πρέπει να ανακοινώνει τους ποδοσφαιριστές έτσι όπως τους αρμόζει. Και νομίζω ότι φέτος αξίζουν λίγο καλύτερη ανακοίνωση αυτοί οι καινούργοι ποδοσφαιριστές. Οπότε ας μου επιτρέψετε να μην αποκαλύψω κάποιο όνομα. Προτού ειδικά πέσει και η τελευταία τσίφρα που, όπως σας είπα και πριν από 2-3 ώρες άνοιξε το σύστημα. Για τις μεταγραφές, οπότε δεν ήθελαμε να κάνουμε κάποια ανακοίνωση ξέροντας ότι μόλις τώρα έχουμε την δυνατότητα επίσημα να κάνουμε μεταγραφές και να υπογράψουμε καινούριο παίκτη. Οπότε λίγο ακόμα υπομονή, λίγες μέρες και ο κόσμος να είσαι σίγουρος ότι θα είναι ευχαριστημένοι από αυτό που θα δει και θα ακούσει. Απλά και ευχαριστικό εδώ γιατί είπατε πριν ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είχε 10 παίκτες και 2 πάνω μέσων 12 είναι το Βλάτι του Σούκερ. Αν δεν τα μας πει, πάνε κάτι. Και είπατε 25 θα πάνε πάνω στο βουνό, θέλουμε κάποια στιγμή. Άρα πάμε για 12 με 13 μεταγραφές. Έτσι, γιατί αρέσουν λίγο το κόσμο, να ξέρουμε που είχε μια εικόνα τι είναι. Αυτό που ήταν πέρσι το αδύνατο σημείο της ομάδας ήταν το πολύ μεγάλο ρόστερ και κακό ορθολογικά. Δηλαδή δεν είχε καμία βάση το ρόστερ. Δηλαδή ήμασταν πολύ δυνατή επιθετικά με 3 άτομα σε κάθε θέση και δεν είχαμε λύσεις σε διάφορες άλλες θέσεις. Αυτό τελειώνει. Εμείς δουλεύουμε με ευρωπαϊκά πρότυπα, που τα ευρωπαϊκά πρότυπα, άμα μου πείτε 18 ποδοσφαιριστές στην Μπαρτσελόνα όσοι είστε εδώ μέσα χωρίς να κοιτάξετε το κινητό, θα σας παραδεχτώ. Όλοι ξέρετε τους 14-15. Ο Άρης, το πλάνο που έχουμε για τον Άρη είναι μια 24 μαζί με τους πιτσιρικάδες που τους λέω εγώ. Γιατί έτσι θα δίνεις και το κίνητρο όλους να διεκδικούν μια θέση. Άμα έχεις 28-30 άτομα, όπως καταλαβαίνετε, ξέρουν οι μισοί ότι δεν θα παίξουν ποτέ. Οπότε θεωρούμε καλύτερο να έχουμε μικρότερο ρόστερ, αλλά ορθολογικά στημένο, παρά να έχουμε ένα τεράστιο ρόστερ, το οποίο να μας επιβαρύνει οικονομικά, αλλά και να μην παίξουν ποτέ κάποια παιδιά. Ο Ντουάντε μόλις έχει κάνει την επέμβαση και είναι σε αποθεραπεία. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή του. Με το Σούγκρεν προσπαθούμε να βρούμε λύση για την λύση της συνεργασίας μας. Είναι και κάποια πράγματα, ξέρετε, για μένα τα οποία ενδεχομένως δεν ήθελα να τοποθετηθώ την περασμένη χρονιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είχαμε και τη δυνατότητα αλλαγών. Με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές συνεργαστήκαμε άψογα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αλλά από την άλλη, είναι επαγγελματίες, είμαστε επαγγελματίες και εφόσον δούμε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν και να παίζουν για την ομάδα, θα πρέπει να βρούμε μια σωστή λύση για να λύσουμε τη συνεργασία μας. Ως προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε για τον Ντάνιελ, το Σούγκρεν εννοώ. Και η υπόθεση του Ντουάρτε είναι λίγο αυτή τη στιγμή διαφορετική, γιατί το παιδί εκεί που πήγε, να το πω έτσι, να κάνει ένα ξεκίνημα και να παίξει ξανά και να θεωρήσουμε λίγο τις καταστάσεις, να δούμε τι θα κάνουμε, τραυματίστηκε και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τόσο εύκολη η κατάσταση να λυθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κύριε Χαριστέα, όσον αφορά το μέτωπο των ανανεώσεων, αναμένονται κάποιες εξελίξεις, ενδεχομένως κάποιοι άλλοι παίκτες θα παραμείνουν, είναι ο Γκάμα, είναι ο Σόουζα, δηλαδή παίκτες που έχουν λήξει τα συμβόλαια και υπήρχαν διαπραγματεύσεις στο προηγούμενο διάστημα. Είμαστε σε
Είμαστε σε καθημερινή, ας το πω έτσι, επαφή με όλο το επιτελείο. Ξέρουμε τι θέλουμε και πώς το θέλουμε. Αυτό δηλαδή είναι ένα 100% που σας λέω, οπότε μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου του Θόδωρου Καρυπίδη και του Άγγελου Χαριστέα. Την ακούσατε ζωντανά από το Λίμπερο. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν. Βέβαια, περίμενα ίσως και κάποια πραγματάκια ακόμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δόθηκε ένα στίγμα και για την προσπάθεια που γίνεται για το διακανονισμό, το μπαν, για την, να ισορροπηθούν λίγο κάποια πράγματα, να ισορροπηθούν κάποια πράγματα, να νοικοκυρευτεί με λίγα λόγια η κατάσταση. Αλλά και για το τι μελιγενέστε και τι να περιμένει ο Άρης, δόθηκε και ένα στίγμα για τους στόχους, δηλαδή μια θέση παραπάνω στην Ευρώπη, να προκριθεί στο Europa League, στους ομίλους του Europa League. Αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά. Υπόθηκαν για κάποια πράγματα επί προσωπικού, ότι δεν ήμουν Άρης αλλά νιώθω πολύ Άρης και πιο πολύ από αρκετούς κτλ. Και για κάποια λάθη του παρελθόντος. Οπότε είναι δεδομένο ότι όλα αυτά που ακούστηκαν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα απασχολήσουν, δίνουν ένα στίγμα. Και για μεταγραφικά υπόθηκαν πράγματα, ότι ο Σάκητς είναι εδώ για ιατρικά κτλ. Ήδη έγιναν και κάποιες ανακοινώσεις και θα γίνουν και άλλες. Οπότε νομίζω ότι με το θέμα των μπαν να είναι λυμένο, ο Άρης βαδίζει σε καλό δρόμο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα πάρουμε μετά τον Νίκο Παπαδόπουλο για να ακούσουμε το σχόλιο του. Και τυχόν ρεπορτάζ υπάρχει σημερινό. Και κατόπιν θα συνεχίσουμε και με ρεπορτάζ για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και για τα όσα γίνονται εκεί από το Σέργιο Αναστασιάδη. Θα ακούσουμε και το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου. Οπότε έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε και Ηρακλή, έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και μεταγραφές, έχουμε ονόματα. Λοιπόν, άρα μένετε συντονισμένοι. Ακούμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ενώ σας θυμίζω εγώ ότι μαζί μας είναι και η Salcol Ελλάς, γυψοσανίδες θερμοπροσώπησης σε ελαιοχρωματισμοί. Η νούμερο 1 τεχνική εταιρεία στον χώρο της ξηράς δόμησης και των κατασκευών, από ένα δωμάτιο μέχρι ένα ξενοδοχείο. Ανακαινήστε το ξενοδοχείο, τα ενοικιαζόμενα, το διαμέρισμά σας. Κάντε την περιουσία σας προσοδοφόρα και λειτουργική, έτοιμη να υποδεχθεί το μέλλον. Καλέστε στο 231-09-47-200 για να πάρετε προσφορά ή επισκεφτείτε το salcol.gr για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείτε καλύτερα και πληρέστερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολύ ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε στο Τρίποντο πλέον, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μαζί μας ο Μεϊμάρη, στο πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα στα GPS. Βυθόμετρα GPS για τους σκύλους σας. Πολύ σημαντικό, τώρα που έχουμε και σκυλί, Χρήστο. Ασύρματοι υπομποδέκτες, UHF, VHF και ένα ναυτιλιακό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, φυσικά. Γιατί τώρα βλέπω ότι είναι και ιδιαίτερο τη μοδό το ψάρεμα και καλά κάνετε. Ωραία σχόλια είναι. Smartwatch, action cameras, αν είσαι κυνηγός, αν είσαι ψαράς, φυσικά στο Μεϊμάρι θα πας. Κεντρικό κατάστημα Ελπίδος 34 Σικές, 634513 το τηλέφωνο, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Νέο κατάστημα, λίγο πιο πάνω, Ελπίδος 52, πάλι Σικές. Και στην Αγγελάκη, στο κέντρο, έναντι της R3, εκεί θα βρείτε fitness, GPS, action cameras και drones, αλλά φυσικά και το πολύ δυνατό e-shop, meimaris.com, με μοναδικές προσφορές εκεί, έως 12 άτοκες δόσεις, αποστολή σε όλη την Ελλάδα και δωρεάν παράδοση σε 24 ώρες. Ακούσαμε Θόδωρο Καρυπίδη και Άγγελο Χαριστέα. Σημαντικά πράγματα τα οποία υπόθηκαν. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγο με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Βεβαίως πράγματα τα οποία αφορούν και στο μεταγραφικό σχεδιασμό και στο διοικητικό σχεδιασμό και όσον αφορά το τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής με τα νέα προβλήματα που τυχόν θα παρουσιαστούν. Γιατί όπως ακούσατε, τονίστηκε ότι υπάρχουν και άλλες προσφυγές, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τα οποία όμως είτε έχουν προσβληθεί και είναι στο ΚΑΣ, είτε γίνονται ενέργειες. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ο Άρης μπορεί να προχωρήσει. Ακούσαμε επίσης κάποια πράγματα επί προσωπικού. Και ο Άγγελος είπε κάποια πράγματα και ο Πρόεδρος είπε κάποια πράγματα. Έτσι, σημαντικά και αυτά για να τα ξέρει και ο κόσμος. Και βεβαίως θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει η καθημερινότητα, εννοώντας ανακοινώσεις για παίκτες και σιγά σιγά αγωνιστικό σχεδιασμό με προετοιμασίες, με φιλικά κτλ. Γιατί όλα πρέπει να μπαίνουν σε μια σειρά. Και εννοείται ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε αργότερα και το τι γίνεται και στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ. Πρώτα όμως θα ακούσουμε τώρα το σχόλιο του Νίκου Παπαδόπουλου για τη συνέντευξη τύπου του Θόδωρου Καρυπίδη και του Άγγελου Χαριστέα. Οπότε, Νίκο, καλησπέρα, τι γίνεται?
Χαίρετε, χαίρετε. Πώς ακούστηκαν στα αυτιά σου? Στα αυτιά μου. Πολύ, πολύ ενωμένοι. Σαν μια γροθιά, να το πω έτσι λίγο κλισέ. Ναι. Βγάλανε κάτι τέτοιο τουλάχιστον και οι δύο. Μετά όσα ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους, δηλαδή είδαμε και τον Καρυπίδη να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Άγγελο Χαριστέα, το ίδιο ο Άγγελος Χαριστέας για τον μεγαλομέτωπο της ομάδας. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να πούνε περισσότερα όσον αφορά την περσινή σεζόν, να σου πω την αλήθεια. Υπήρχε σίγουρα πράγμα προκειμένου να πούνε. Νομίζω ότι σκόπιμα πέτρα αποφάσισαν να μην το κάνουν. Εννοείς επί του αγωνιστικού ή κάποια ζητήματα που δημιουργήθηκαν? Εντάξει, επί του αγωνιστικού όχι τόσο. Νομίζω ότι εκεί πέρα το καλύψαν όσο μπορούσαν. Εντάξει, γιατί σίγουρα υπήρχαν και άλλα πράγματα και σίγουρα θα μπορούσαν να πούνε και περισσότερα. Νομίζω ότι σκόπιμα επέλεξαν να μην το κάνουν. Τώρα εντάξει, μην πάει το μυαλό του κόσμου σε κάτι, σε θεωρίες συνωμοσίες κτλ. Εντάξει, γιατί ειδικά ο Άγγελος ο Χαριστέας όταν ήρθε στον Άρη συνάντησε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση την οποία έχει αφήσει η προηγούμενη τάξη πραγμάτων και έχει να τα διαχειριστεί μαζί και με άλλα εμπόδια τα οποία προκύψαν μέσα στην σεζόν, το θέμα του μπαν κτλ. Τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία ανέφερε ο Καρυπίδης ως χασούρα είναι σίγουρα ένα ποσό που πρέπει να κρατήσουμε, το οποίο βέβαια το κάλεσε και ο ίδιος. Εντάξει, καταλαβαίνω και αυτό που μπορεί να πούνε πολλοί, ότι όλες οι ομάδες, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για μπάσκετ, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, επηρεάστηκαν σίγουρα από τον κορονοϊό. Αλλά και ο Άρης, ας πούμε, επειδή είναι στο κλαμπ, να το πω έτσι, των μεγάλων ομάδων, δεν έχει το πορτοφόλι του Μελισσανίδη, του Σαββίδη, του οτιδήποτε άλλο. Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος που έχει χρήματα, αλλά έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Ποντάρντος όμως παράλληλα και σε έσοδα από τα εισιτήρια πόρτας, ποντάρντος και σε τηλεοπτικά, όταν χάνεις τα εισιτήρια πόρτας, όταν υπάρχει αυτή η μείωση που υπάρχει στο συμβόλαιο της Νόβα και στην οποία αναφέρθηκε ο Καρυπίδης, θα είναι φυσιολογικό να τον πονάει και η δική του τσέπη, να πονάει και τα ταμεία της ομάδας και σε μια περίοδο κιόλας μάλιστα αποκλείθηκε να δώσει πάρα πολλά χρήματα, γιατί μιλάμε για τα χρήματα του μπαν, τα οποία αναφέρθηκε ο Καρυπίδης. Εκεί βέβαια... 1,5 εκατομμύριο. Περίπου εκεί. 1,200. 1,2, 1,2 με 1,5 εκεί πέρα. Κρατάμε σε αυτό το κομμάτι αυτό που είπε και για τον έντονο διάλογο που είχε με τον κύριο Γεραπετρίτη, κάτι που δεν ήταν και γνωστό κιόλας. Τώρα ίδιος το είπε και ζήτησε και συγγνώμη κιόλας δημόσια από τον κύριο Γεραπετρίτη για αυτή την κακή στιγμή, ας το πούμε έτσι, που αντιληφθήκαμε και εμείς μέσα στα λεγόμενα του Καρυπίδη. Ότι ήταν, εντάξει, φυσιολογικό είναι έτσι, ο Καρυπίδης, όσο το ξέρουν έστω και λίγο, ένας πολύ ευθύς άνθρωπος που δεν σκέφτεται, απλά μιλάει. Εντάξει, αυτό άλλες φορές είναι καλό, άλλες φορές είναι κακό. Εντάξει, okay, και το είπε και ο ίδιος ότι νόμιζα και εγώ ότι το δικό μου πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όταν η κυβέρνηση είχε να διαχειριστεί τόσα άλλα πράγματα, έτσι, πέρα του θέματος το οποίο υπήρχε με τον Άρη. Αυτό το οποίο βγαίνει τουλάχιστον γενικά, τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται κάποιο άλλο από αυτά τα, δεν μου έρχεται κάτι άλλο το οποίο έτσι, ας πούμε, είναι τόσο άξιο αναφοράς, βγαίνει ένα πολύ θετικό κλίμα θα λέγαμε και μια αισιοδοξία ότι ο Άρης του χρόνου θα παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος. Νομίζω ότι ο Άγγελος Χαριστέας για ακόμη μια φορά μέσα στα λεγόμενά του έδωσε έτσι το στίγμα του τρόπου δουλειάς και σκέψης που έχει όσον αφορά κυρίως το αγωνιστικό κομμάτι και την δημιουργία του Άρη της νέας σεζόν, διότι πέρυσι παρέλαβε μια κατάσταση και προσπάθησε να τη φέρει στα δικά του θέλω, ναι, με πολλές δυσκολίες βέβαια. Τώρα φέτος, έχοντας την ελευθερία από τον μπαν και έχοντας στην ομάδα το ξεκίνημα του σχεδιασμού, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει ακριβώς όπως το θέλει, να το παλέψει τουλάχιστον και να προσπαθήσει να πάει τον Άρη κοντά στα δικά του θέλω και στο δικό του πλάνο, το οποίο θέλει να εφαρμόσει στην ομάδα, ένα πλάνο τριετίας, όπως είπε ο ίδιος, το οποίο θέλει να εφαρμοστεί και νιώθει υπεύθυνος γι' αυτό άσχετα αν θα συνεχίσουμε στην ομάδα ή όχι. Το θέμα του γηπέδου επίσης και αυτό, μετά από ένα χρόνο επανέρχεται ξανά στην επικαιρότητα. Πέρυσι θυμίζω ήταν εκείνες οι περίφημες μακέτες που είχε αναρτήσει και ο Θόδωρος Καρυπίδης στα social media και δημιούργησαν έναν ενθουσιασμό για το κομμάτι του γηπέδου σε τρεις φάσεις, όπως είπε ο Καρυπίδης. Πρώτα θα γκρεμιστεί, όπως είπε, η θύρα 2 και θα φτιάξει μια καινούργια θύρα. Σκεπαστή, ναι. Σημαντικό αυτό, αλλά λίγο ξέρω εγώ. Εντάξει, είπε ότι έχει γίνει ήδη ένα ραντεβού με την περιφέρεια. Έχουν μιλήσει και με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Σίγουρα ο Άρης θα αποτανθεί και στην περιφέρεια για οικονομική ενίσχυση και θα πρέπει φυσικά να το κάνει όπως το πρέπει να το κάνουν και όλες οι ομάδες. Όταν βλέπουμε την ΑΕΚ να έχει πάρει τόσα λεφτά από την περιφέρεια για να κάνει την Αγία Σοφιά, πρέπει και η δική μας εδώ πέρα, η περιφέρεια, να στηρίξει όλες τις ομάδες σε τέτοια project. Είτε μιλάμε για τον Άρη, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, είτε μιλάμε για τον Ηρακλή. Εντάξει.
Σε τρεις φάσεις λοιπόν το θέμα του γηπέδου, το οποίο βέβαια θέλει το χρόνο του και δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη, γιατί κάποιος μπορεί να ακούει τώρα γήπεδο και να λέει ότι ξεκινάμε να φτιάξουμε το διεκδίκηση, δεν είναι τόσο απλό. Η πρώτη φάση είναι με τη σειρά 2, θα ακολουθήσουν τα πέταλα μετά και στη συνέχεια θα πάρει σειρά η σειρά 7 και η σειρά 9 για την ανακατασκευή, ας το πούμε, στο πλάνο της διεκδίκησης, ότι δεν μπορεί ο Άρης αυτή τη στιγμή να τον γκρεμίσει εντελώς και να δημιουργήσει ένα νέο γήπεδο. Αυτό είπε και ο Καρυπίδης. Ναι. Επίσης σημαντικό αυτά που είπε ο Άγγελος Νίκος σχετικά με το σχεδιασμό που είπες και εσύ και για την ελληνοποίηση της ομάδας και για να πέσει, λέει, ο μέσος όρος ηλικίας. Γιατί ο Άρης φέτος ήταν υψηλός. Εντάξει, ήταν, είναι μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας, είναι η αλήθεια. Γιατί ποιοι ήταν? Αν βγάλεις τον Μπαγκαλιάνη, τον Τσαγκαλίδη, τον Πακούτσι και τον Τζιλιγκύρη, η υπόλοιπη ήταν πολύ μεγάλη. Εντάξει. Δηλαδή μιλούσαμε τώρα για ηλικίες πάνω από 27-28 χρονών και φτιάχναμε και τα 30 σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος είχε τεθεί εξ αρχής, δηλαδή από τον περασμένο Φλεβάρι-Μάρτιο που είχε ξεκινήσει τότε, από τότε, ο σχεδιασμός επόμενης σεζόν με plan A, plan B που έλεγε και ο Χαριστέας. Το είχαν θέσει ως βασικό στόχο, ένας ήταν αυτός, δηλαδή να ρίξουν το μέσο όρο ηλικίας και να κάνουν μια πιο νεανική ομάδα, διότι και το αγωνιστικό στυλ του Άρη την επόμενη σεζόν θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει παίχτες σε καλές ηλικίες 25-26-27 χρονών, μια ομάδα η οποία θα έχει ένταση στο παιχνίδι της, μια ομάδα που θα πιέζει, μια ομάδα που θα τρέχει. Άρα θες και τις ανάλογες ηλικίες, αν όχι για όλους τους παίχτες του ρόστερ, τουλάχιστον για τους περισσότερους. Ένα ας πούμε άλλο στοιχείο που είχαν βάλει ως στόχο εξ αρχής οι άνθρωποι της ομάδας ήταν να αποκτήσουν πολυθεσίτες. Όπως για παράδειγμα είναι ο Σάκη, το οποίος πρέπει κιόλας, αν δεν έχει φτάσει, λίγη ώρα φτάνει στη Θεσσαλονίκη η πτήση του, προκειμένου να περάσει και από εξετάσεις και να ολοκληρωθεί μέσα από 24 ώρες τη μεταγραφή του στον Άρη. Μια τέτοια περίπτωση πολυθεσίτη είναι και ο Χατζησαφή. Έχει ήδη κάποιους εσύ πολυθεσίτες δικούς, όπως είναι ας πούμε ο Ρόουζ ή ο Σάσα. Είναι όλα αυτά κομμάτια της αγωνιστικής φιλοσοφίας που θα έχει ο Άρη την σεζόν. Τώρα η ελληνοποίηση, εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το πει και ο Χαριστέας για τον Άρη. Το να πάρει ποιοτικό Έλληνα ποδοσφαιριστή σε καλή αγωνιστική κατάσταση, σε καλή φάση καριέρας, είναι δύσκολο. Γιατί, όπως είπε ο Χαριστέας, είτε παίζει στο εξωτερικό, είτε είναι σε άλλες μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Είναι ακριβή. Έτσι. Εκεί πέρα, για μένα, μόνο μπορείς να πάρεις έναν Έλληνα και να το φτιάξεις εσύ. Λίγο ίντριγκα παραπάνω ήθελα πάντως. Εκεί είπε, με πολεμήσανε, γράφουνε διάφοροι αυτά, τα site, τα ξέρετε. Και τα λοιπά. Είπε και για ΠΑΟΚ κάποια πράγματα. Και στο τέλος είπε, καλά έκανε η πολιτεία και τον έσωσε. Καλή καλά έκανε. Εμείς λέμε τον Μπάκφελ να παίζουμε. Καλή ατάκα αυτή. Καλή ατάκα, ναι. Καλή ατάκα. Ναι. Καλή, όπως ήταν καλή και η ατάκα που είπε ότι αν μπορούσα θα έπαιρνα και τον Άρη. Εντάξει. η αλήθεια είναι ότι δέχτηκε πάρα πολύ κριτική ο Γαρυπίδης και από συγκεκριμένα μέσα κιόλας δέχεται στοχευμένη κριτική. Και αναφέρθηκε και ο ίδιος σε αυτό το κομμάτι. Ήταν ξεκάθαρος και νομίζω είναι απλό. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, αν υπάρχει ένας καλός παίχτης, είτε είναι από τον Ολυμπιακό, είτε από τον ΠΑΟΚ και μπορώ να τον φέρω, λέει, θα τον φέρω. Γι' αυτό είπε κιόλας ότι άμα μπορούσα να πάρω τον Ουάρντα, θα τον έφερνα. Και εδώ θα προσθέσω κάτι εγώ, το οποίο νομίζω κιόλας δεν νομίζω να έχει γραφτεί. Ο Καρυπίδης, όντως, μέχρι το σημείο που μπορούσε, ψάχθηκε να δει τι γίνεται με τον Ουάρντα. Ναι. Δηλαδή, αν ο Ουάρντα δεν ανανέωνε, εγώ πιστεύω ότι θα έκανε κίνηση να τον πάρει. Γιατί το έχει συζητήσει με τους ανθρώπους της ομάδας, από όσο ξέρω εγώ. Σε φιλολογικό επίπεδο, βέβαια. Και τον πιστεύουμε. Ναι. Σαν ταλέντο, α πούμε, σαν ικανότητες. Τώρα εγώ τον Άρη δεν το θέλω στον Άρη. Ναι, σαν τρέλα, αυτό τώρα θα λέω κι εγώ. Σαν τρέλα, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Γιατί δεν είναι. Και στο οποίο καλύτερα από μένα δεν είναι μόνο ότι μπορεί να προσφέρει ένας παίχτης στο γήπεδο, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για μπάσκετ. Είναι και το μυαλό του, είναι γενικό. Όλα. Αποδυτήρια, ζωή, σχέση με τους άλλους, τα πάντα. Αν οικογενειάρχης, αν δεν είναι οικογενειάρχης, είναι πολλά πράγματα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο το ψάχνει πολύ ο Άρης επί Χαριστέα πλέον. Δίνουν βάση οι άνθρωποι της ομάδας αυτό το κομμάτι. Δηλαδή επικοινωνούν με τον παίχτη από πριν, βλέπουν σε τι φάση είναι. Ο Γιαταρά, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ο Μοχάμεντ Γιαταρά, που το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι λίγο. Α, χρησιμοποιήσω λίγο μια δικιά σου έκφραση, είναι λίγο bling blong, ας πούμε, να το πω έτσι. Δεν μου έρχεται τώρα. Είναι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι μια λίγο, πολύ σαφέστατη έκφραση, για να καταλάβει ο κόσμος την ιδιοσυγκρασία του παίκτη. Είναι bling blong. Μια δημοσιογραφική τοποθέτηση. Έτσι. Σταράτη και σαφέστατη. Νίκο, μια ακόμη τοποθέτηση. Είπε για τα μπαν κάτι για την ΕΠΟ. Ότι αν υπάρχει δόλος και θα το ψάξουμε κτλ. Θα το δούμε, είπε, ότι αν υπάρχει δόλος, διαφρύνουμε ότι υπάρχει δόλος. Βέβαια το είπε, εντάξει, γιατί καφενειακά είναι η αλήθεια, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες, νομοσίες, ότι να ο ΠΑΟΚ βάζει φρένο στον Άρη,
γιατί όλο αυτό πρέπει να του πάω κτλ. Το είπε και ο Καρυπίδης άλλωστε. Δεν το αποδέχτηκε βέβαια το συγκεκριμένο, αλλά είπε ότι και καλά θα κάνει ο Άρης, διότι η αμέλεια της ΕΠΟ και όλος αυτός ο λαθασμένος τρόπος που λειτουργήσε εις βάρος του Άρη, όσες στην ομάδα σημαντικά, διότι αν ο Άρης μπορούσε να κάνει μεταγραφή στον περασμένο Ιανουάριο, τώρα η σεζόν μπορεί να εξελιχθεί διαφορετικά. Ναι. Είτε μιλάμε για το πρωτάθλημα, είτε μιλάμε για το κύπελλο. Σωστά. Αν λοιπόν ο Άρης διαπιστώσει μετά την ευθεία επίθεση που έκανε βέβαια ο Καρυπίδης προς την ΕΠΟ και συγκεκριμένα στελέχη της Ομοσπονδίας ότι όντως υπήρχε δόλος και αποδειχθεί το προφανές ότι η μεγαλύτερη ευθύνη είναι της Ομοσπονδίας, εννοείται ότι καλά θα κάνει και θα κινηθεί νομικά. Τώρα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει κάτι. Είναι αλήθεια, ναι. Αλλά ας ξεκαθαρίσει πρώτα συγκεκριμένη υπόθεση με την ΕΠΟ και τις ευθύνες που έχει για το θέμα του Άρη και θα δούμε. Ωραία. Εντάξει Νικόλα. Αυτά περισσότερα και μετά τις 5. Περισσότερα και μετά τις 5. Να σε αφήσουμε λίγο να πάρεις μια ανάσα, να αφήσεις και εδώ. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ Νίκος Παπαδόπουλος. Τον ακούσαμε. Ακούσαμε τη συνέντευξη που της ΠΑΕ Άρης. Την αναλύσαμε. Υπόθηκαν όντως κάποια πράγματα σημαντικά, τα οποία βεβαίως και πρέπει ο κόσμος να τα κρατήσει. Νομίζω ότι η συνέντευξη είναι διαθέσιμη έτσι κι αλλιώς και στο κανάλι του YouTube της ΠΑΕ Άρης. Έτσι. Και θα μπορείτε κάποιος ας πούμε, που δεν την άκουσε ή δεν την είδε να την παρακολουθήσει ξανά. Εμείς τη σχολιάσαμε, θα δώσουμε τη δυνατότητα και σε εσάς αν προλάβουμε που δεν το βλέπω να τη σχολιάσετε και εσείς. Βεβαίως σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος του Λίμπερο, του αθλητικού Λίμπερο, θα έχετε τη δυνατότητα και σε επόμενες εκπομπές με ανοιχτές γραμμές να το κάνετε. Τώρα όμως θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε πάλι σε ένα νέο διαφημιστικό διάλειμμα αφού ακούσαμε Νίκο Παπαδόπουλο για να επιστρέψουμε μετά με το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου για τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, με την ενημέρωση από το Σταύρο Κόλκα για το ρεπορτάζ του Δικεφάλου και για το τι γίνεται στην προετοιμασία. Έτσι, έχουμε θεματάκια και εκεί. Να πούμε και για Ηρακλή κάποια πράγματα που αφορούν τα άφημοι, τις επιτροπές, τις προσπάθειες κτλ. Να πούμε και για μπάσκετ κάποια πράγματα ακόμα. Για παράδειγμα, ο Τσόχλας πήγε στον Ολυμπιακό Β. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Ο Ηρακλής σιγά σιγά ξεκινάει, αρχίζουν και έρχονται παίκτες, έρχεται ο προπονητής, την Παρασκευή και το Σάββατο έχει προπονήσεις, οπότε έχουμε θεματάκια να πούμε και για το μπάσκετ. Άρα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα στα GPS, στα βυθόμετρα, στα GPS για σκύλους και ασήμαντους υποδέκτες, ο Μεϊμάρης, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε και ναυτιλιακό ηλεκτρονικό εξοπλισμό και smartwatch και action κάμερες και φυσικά αν είσαι κυνηγός ή αν είσαι ψαράς, στο Μεϊμάρι θα πας. Στο κεντρικό κατάστημα φυσικά Σικές, Ελπίδος 34 και ένα νέο κατάστημα Ελπίδος 52, 634-513 το τηλέφωνο και στο κέντρο για όποιον δεν μπορεί να πάει Σικές στις εξωτικές και ρομαντικές Σικές όπου μένουμε και εμείς, σχεδόν δηλαδή, πάει στην Αγγελάκη 3, έναντι της R3 το κατάστημα, με fitness GPS εκεί, με action κάμερες και drones. Μπορείτε να τα βρείτε όλα εκεί και φυσικά όποιος έχει δυνατότητα και μέσα από τον υπολογιστή, το e-shop του Μεϊμάρι, πολύ δυνατό, με μοναδικές προσφορές, με δωρεάν παράδοση 24 ώρες, με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με 12 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας. Διαφημίσεις τώρα για το πρώτο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο. Είπαμε με τους εξαιρετικούς συναδέλφους στον αέρα, αν όλα πάνε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο, εδώ σε 107,4. Έχουμε αρκετά να πούμε. Βεβαίως, ακούσαμε τη συνέντευξη τύπου, αναλώθηκε αρκετός χρόνος από την εκπομπή. Πάμε τώρα να ακούσουμε διαφημίσεις όμως, να μην πλατιάζουμε περισσότερο και συνεχίζουμε σε λίγο. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο στο Τρίποντο με τον Κώστα Κούση. Αλλά βεβαίως πάντα με προτεραιότητα στην επικαιρότητα. Δώστε βάση λίγο βεβαίως τώρα όλοι οι φίλοι του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας το ξέρετε, εννοείται, το έχουμε πει αρκετές ώρες. Το ότι η διασκέδαση είναι εγγυημένη επίσης το ξέρετε. Με το που περνάτε την είσοδο του καζίνο σας μοιράζουν λαχνούς συμμετοχής επίσης το ξέρετε ή πρέπει να το ξέρετε. Υπάρχει κόσμος βέβαια που δεν δίνει σημασία και πετάει το χαρτάκι. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το κάνετε. Χάνετε την ευκαιρία έτσι να κερδίσετε από αυτοκίνητα μέχρι πολλές χιλιάδες ευρώ. Και μην ξεχνάτε ότι στο καζίνο υπάρχει και η κλήρωση Lucky 7. Από Παρασκευή ως Κυριακή μοιράζουν ως 21.000 ευρώ συνολικά. 7.000 ευρώ ανακλήρωση, έτσι. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Άρα, μεγάλη προσοχή στους λαχνούς που παίρνετε στην είσοδο και να μείνετε βεβαίως στις κληρώσεις που είναι στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα. Και η τύχη βεβαίως μπορεί να σας ανταμείψει. Regency Casino Θεσσαλονίκη.
Και στον ΠΑΟΚ έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Η ομάδα είναι στο πύλο για προετοιμασία. Υπάρχουν μεταγραφές. Ήρθε ο ΣΒΑΜ, φεύγει ο Μαωρίτσιο. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, με τον οποίο σμίγουν και πάλι τα ειδόνια μετά από λίγο καιρό. Κώστα, τι γίνεται? Καλό απόγευμα, τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Εσύ? Τρίποντο την εκπομπή. Εγώ την άλλαξα. Εκεί θα βγαίνω να μιλάω στο τρίποντο. Στο τρίποντο, αφού κάνει ομαδάρα στο μπάσκετ καταρχήν. Κάνει ομαδάρα στο μπάσκετ. Ναι, τι. Τέσου, καλά. Είχε έτοιμη την απάντηση. Καλά, υπήρχε περίπτωση να μην έχω τώρα, υπάρχει πιο ετοιμόλογο. Ναι, αλλά εσύ πουλάς κάρτες διαρκείας, όχι, κατεστήριξες, τι γίνεται, χαμός? Στηρίζουμε τα πάντα, στηρίζουμε τα ανθρωπιστική βοήθεια κάνω. Πουλάω, ναι, χαμός, πουλάω, χαμός. Υπάρχει ενδιαφέρον, ε? Υπάρχει, ναι, γιατί ένα τμήμα έμεινε, Κώστα, κακά τα ψέματα. Σε υψηλό, ας πούμε, έτσι, σε καθημερινότητα υψηλής έντασης, σε ενδιαφέροντος προβολής. Υπάρχει ανταπόκριση. Σημαίνει ότι ο κόσμος έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Κάτι, ας πούμε, που πριν από μερικά χρόνια δεν ξέρω αν θα συνέβαινε. Ναι, έτσι είναι. Αλλά σε αυτό δυστυχώς, λέω εγώ, βοηθάει και το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Έτσι, κακά τα ψέματα. Το μπάσκετ πάει καλά. Η ομάδα είναι καλή. Ξέρεις, πιστεύω ότι στον Ηρακλή ο κόσμος βλέπει ότι αυτή η προσπάθεια δεν στηρίζεται στα λεφτά. Στηρίζεται στην αγάπη των ανθρώπων που είναι γύρω από την ομάδα για την ομάδα. Και αυτό εκτιμάει. Ναι, είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό, όντως. Αυτό βγάζει τον μπάσκετ του Ηρακλή. Ότι αυτοί που είναι γύρω από την ομάδα, τα λέγεται Δρακόπουλος ή όποιοι είναι, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, δίνουν την ψυχή τους πρώτα και μετά τα όποια χρήματα διαθέτουν. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό εκτιμάται γενικότερα στις κοινωνίες των φιλάθλων, ναι, ή ναι, τις οπαδικές κοινωνίες. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια δεν δεν πίστευα ότι θα είχε ανταπόκριση μια τέτοια κίνηση, αλλά να που υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί ουσιαστικά ο βολός του καθενός αυτή τη στιγμή δεν έχει αντίκρισμα με δεδομένο ότι τα πρωταθλήματα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στο βόλιο θα ξεκινήσουν χωρίς φιλάθλους. Και ενδεχομένως και να τελειώσουν χωρίς φιλάθλους. Κανείς δεν το ξέρει αυτό, έτσι. Δυστυχώς είναι ένα ενδεχόμενο σημαντικό αυτό. Πιθανό πολύ. Δυστυχώς, αλλά εμείς το λέμε στον κόσμο και βλέπεις ότι όχι, να πάρουμε να βοηθήσουμε τον πρόεδρο, την ομάδα, πήρε παίκτες, έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Σου λέω να βοηθήσουμε, εντάξει, ναι, ναι. Εκτιμάται η προσφορά, ο τρόπος, η προσέγγιση, η περσινή πορεία της ομάδας μπάσκετ που ήταν πολύ πολύ καλύτερη από άλλες ομάδες οι οποίες ξόδωσαν περισσότερα χρήματα, ας πούμε, από ό,τι ξόδωσε ο Ηρακλής για να δομήσει το ρόστερ που δόμησε. Μα και γιατί βλέπουν ότι είναι ένας καλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος δεν είναι ούτε με ξύλινες γλώσσες, ούτε περίεργος, ούτε, ούτε περίεργος επιχειρηματικά κτλ. Σου λέει έχει 5 φράγκα, τα δίνει, να πάλι πήρε παίκτες, ενώ θα μπορούσε να πει παιδιά έχουμε κορονοϊό, συγγνώμη, δεν μπορώ, θα πάρω τον Κούση, ας πούμε, δεν μπορώ να πάρω τον Χάνλαν. Δεν μπορώ να τον κρατήσω, αλλά θα πάρω τον Κούση και ό,τι γίνει. Η λογική αυτό έλεγε, αλλά ναι. Προφανώς αυτό... οι θυσίες γίνονται για το καλύτερο και εκτιμούνται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό το ανέφερα. Έτσι. Με εντυπωσίασε όλη η φάση αυτό με τα εισιτήρια, πώς τα λέει, στήριξης, ας πούμε, της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή. Έτσι, έτσι. Κάρτες στήριξης και διαρκείας. Λοιπόν, κάρτες στήριξης, ναι. 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 Τι γίνεται στον ΠΑΟΚ? Στον ΠΑΟΚ έχουμε δεύτερο κρούσμα. Εντός της ημέρας πιστεύω, θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής, γιατί ποδοσφαιριστής, ναι, είναι, θα το ανακοινώσει ο ίδιος, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα που δεν επιτρέπουν σε δημοσιοποίηση ονομάτων εάν δεν το αποφασίσει ο υπεύθυνος, ναι, έτσι ώστε να προφυλάξει και τον εαυτό του, να προφυλάξει και τους υπόλοιπους, γιατί η ομάδα έχει λάβει τα μέτρα της αυτή τη στιγμή που γνωρίζει και ενημερώθηκε για το περιστατικό. Ναι. Δεν βρίσκεται στο πύλιο, η ομάδα έφτασε το μεσημέρι χωρίς το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Τα τεστ θα γίνονται σχεδόν καθημερινά, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη εικόνα για το αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα μετά το στόχο που ήταν το πρώτο και το ανακοίνωσε κιόλας το Μύρο. Ναι. Θα ανακοινωθεί και το δεύτερο εντός της ημέρας. Η προετοιμασία ξεκινά ουσιαστικά σήμερα στις 6.30 το απόγευμα εδώ στην Πορταριά. Θα γίνει η πρώτη προπόνηση. Μετά τις προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ στην 9η Σεπτεμβρίου. Κοίταξε, επειδή τα λέμε πρώτη φορά, επί της ουσίας
Είδαμε για τον περσινό ΠΑΟΚ, ένα ποσοστό που φτάνει το 95%. Ναι. Λείπουν δύο από τους παίκτες του περσινού ρόστερ, ο Βιερίνε με τον Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο οριστικά χαιρέτησε ή τον χαιρέτησε ο ΠΑΟΚ μετά από 3 χρόνια πολύ σοβαρής της προσπάθειας και πολύ μεγάλης προσφοράς, η οποία έχει εκτιμηθεί και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει αυτή η εκτίμηση στο πρόσωπο του Βραζιλιάνου. Υπάρχει σε εκκρεμότητα ο Βιερίνια, δεν είναι δεδομένο ακόμη ότι δεν θα ανανεώσει. Οι πιθανότητες είναι λίγες, αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί ως ενδεχόμενο, Κώστα, να έχουμε εξέλιξη στο επόμενο 48ωρο. Ναι. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Θέλουμε τον αρχηγό, φίλε, τον αρχηγό θέλουμε. Εντάξει, ο Βιερίνια είναι ο φυσικός αρχηγός αυτής της ομάδας, αυτή τη μέρα που επέστρεψε από τη Γερμανία. Κακά τα ψέματα. Είναι ο παίκτης που πήρε τον ΠΑΟΚ στην πλάτη του σε πολλούς τομείς και ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε πέρσι στο double, πρόπερσι στην κατάκτηση του κυπέλου. Έχει πετύχει πράγματα τα οποία θα μείνουν πάντα συνδεδεμένα με τα δύο double του ΠΑΟΚ. Ναι. Το πρώτο δεν μέτρησε. Φοβήθηκε ο Μπάρκας, φοβήθηκε ο... Ναι, χάλια γίναν τα παιδιά, ναι. Ναι, χάλια. Κιτρίνησαν, χλώμιασαν. Δεν έφεραν το φαγητό τους, ναι. Έχει προσθεθεί ο ΣΒΑΜ στην μηχανή. Έχουν προσθεθεί κάποια παιδιά που πέρσι έπαιζαν δανεική. Θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν από τον Φερέιρα. Και λείπουν, σίγουρα λείπει ο Μίσης, ο οποίος δεν είναι στην προετοιμασία λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Ναι. Άρα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν βάλει συν και πλην, είναι μείον σε σχέση με την εικόνα που παρουσίαζε πέρσι. Δηλαδή λείπουν ο Μαουρίσιο, συγγνώμη που γελάω, βλέπω κάτι πολύ αστείο. Ένα συνάδελφος τρώει και πέφτουν πάνω του αυτά που τρώει. Αποκλείεται. Λοιπόν, άρα είναι ωραία αυτά που τρώτε. Τρέχουν από τα σάντους και τα λοιπά, δεν ξέρω. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, είναι μείον λοιπόν Μίσιτς, για τον οποίο δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει, μείον το Μαουρίσιο και μείον το Βιερίνια. Συν είναι μόνο ο ΣΦΑΜ και οι παίκτες ιδανικοί που επέστρεψαν προκειμένου να αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν από την τεχνική ηγεσία. Εγώ θεωρώ πως στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε 2 με 3 προσθήκες ακόμη. Αν μείνει ο Βιερίνια θα πάμε για 2 προσθήκες. Αν δεν μείνει θα πάμε για 3 προσθήκες. Ναι. Η μία θα είναι σίγουρα στα χαφ, η άλλη θα είναι στην αριστερή πτέρυγα εφόσον ο Βιερίνια δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του, χωρίς να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι και σε δεξιά πτέρυγα, γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα με το Μάτος στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι ψάχνει ενίσχυση στον επιθετικό τομέα για να τονώσει κατά κάποιο τρόπο την γραμμή κρούσης. Σε ό,τι αφορά το όνομά τους, μίλησε για εκκρεμότητα, διότι όπως είναι γνωστό, λόγω των συμμετοχών που συμπλήρωσε πέρσι, έχει ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιό του για 1 χρόνο. Σωστό. Αυτό προέβλεπε η οψιόν που είχε στην συμφωνία του με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ωστόσο, ο ίδιος ζητά μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή στην ιδιοκτησία, υποστηρίζοντας ότι είχε γίνει μια συζήτηση για διετές συμβόλαιο. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν μπορούν να το συζητήσουν ούτε ο Ρέμπε, ούτε κάποιο μέλος της διοίκησης της ΠΑΕΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το συζητήσει όταν θα βρεθεί ο μεγαλομέτοχος στην Ελλάδα ή, εν πάση περιπτώσει, όταν θα βρεθεί η δυνατότητα για κάποια τηλεδιάσκεψη με τον μεγαλομέτοχο στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι τότε, φυσικά, έχει το συμβόλαιό του, δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο και φυσικά θα πρέπει να είναι και συνεπής. Τώρα, δεν αποκλείεται σε αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε προσθήκες παικτών εάν υπάρξουν αποχωρήσεις. Γιατί λέω αν υπάρξουν αποχωρήσεις. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο δηλαδή να έχουμε κάποια πώληση ποδοσφαιριστή μεταγραφική περίοδο. Ναι, έχουμε, είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει ενδιαφέρον για την παραχώρηση κάποιου ποδοσφαιριστή από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα θα έχουμε την προσθήκη κάποιου άλλου για την αρτιότητα του ρόστερ ενώπιση της νέας περίοδου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά και θα δώσουμε... Βεβαίως, ναι, γιατί σήμερα ήταν και συνέντευξη τύπου, οπότε είναι περιορισμένος. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την επικαιρότητα. Η παραμονή Αυγιανάκη είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς και έχει προκαλέσει πολύ αρνητικές συζητήσεις και εντυπώσεις στο σύνολο των φιλάθλων και των ομάδων, με εξαίρεση τον Ολυμπιακό φυσικά, το οποίο άλλωστε εκπρόσωπος είναι, ένας από τους εκπροσώπους του είναι μάλλον στην ελληνική κυβέρνηση. Ωραία. Κώστα, θα σας ακούσουμε και αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Κώστας Βασιλόπουλος, τον ακούσαμε φίλες και φίλοι για το σχόλιο του και αρκετό ρεπορτάζ, το οποίο όμως θα συνεχίσουμε τώρα με Σταύρο Κόλκα, με τα νέα από τις προετοιμασίες του ΠΑΟΚ, για τα οποία μας χορηγεί η Στίχημαν. Μπαίνεις ορώντας τα καλά σου ή αυτά που φοράς όταν κοιμάσαι, όπου και αν είσαι είναι εκεί, για να διασκεδάσεις μόνος σου ή με την παρέα σου. Και ενώ ακούγεται σαν γρίφος, δεν είναι. Είναι το online καζίνο της Stoiximan.gr. Με live καζίνο 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack για να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις και αμέτρησες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είσαι, είναι και το καζίνο σου. Stoiximan, χορηγός προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, όπως και η Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Μπείτε και κατεβάστε τη νέα εφαρμογή, πολύ καλή, από το Google Store και το Apple Store, που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό, για να μην ψάχνουμε που είναι το ντουλαπάκι, στο ντουλαπάκι το άφησα εκεί, όχι είναι κάτω το κάθισμα, αμάν το έχασα κτλ. Κάθε εργασία που πραγματοποιείται καταχωρείται είτε από εμάς, από την Injection Service, είτε από τον πελάτη. Και βεβαίως η πρώτη καταχώρηση γίνεται υποχρεωτικά από το συνεργείο και αποστέλλονται και ειδοποιήσεις. Πολύ σημαντικό αυτό για τις προγραμματισμένες μελλοντικές εργασίες. Δηλαδή σου λέει, φίλε, πρέπει να πας τώρα, σε 1000 χιλιόμετρα πρέπει να πας. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, 231-09-33-787. Και πάμε στο Σταύρο Κόλκα, ο οποίος καταγράφει τα δεδομένα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Πήλιο. Και τον ακούμε. Σταύρο, τι γίνεται? Πού είσαι, ρε Κώστα? Πού να είμαι, ρε Σταύρο, εδώ. Πολύ ωραία θέα, φίλε. Έχει ωραία, ε. Mm. Φαντάζομαι. Ναι, εντάξει, κάναμε και φαντάρι εδώ. Πού? Στο Πήλιο φαντάρι. Μεταπολίτευση. Ναι, ρε, φαντάρι. Άλλο πάλι και αυτό. Σαραντάρι μου, να. Μια χαρά. Φίλε, εγώ έβλεπα τους Τούρκους κάθε μέρα. Τους παρακολουθούσαμε το ραντάρ, ε. Ναι, στο μεταξύ πάντα όταν νόμιζα ότι κουνιέται κάτι ήταν σαν αγωνισίδα, δεν κουνιόταν τελικά. Με διώξαν. Εσύ τι έλεγες, παιδιά, κάτι κινείται. Ναι, να το, παιδιά. Να το, έρχεται και σου λέει εσύ, βραχονισίδα είναι. Να το, πετιέται. Λοιπόν, ακούσαμε κάποια δεδομένα και από τον Κώστα, τον Βασιλόπουλο. Μας είπε για Μαωρίτσιο, μας είπε για Μάτος. Μας είπε για την προετοιμασία. Ναι, το Μαωρίτσιο το θέμα βασικά να υποθέσω ότι ανακοινώθηκε χθες γιατί είχε γίνει ραντεβού με τον ατζέντη του. Ναι. Να συμπληρώσω ότι ήταν εδώ και προφανώς τα νούμερα που θα ζήτησε θα παρέμεναν ψηλά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ κρατούσε ανοιχτό το θέμα Μαωρίτσιο, μπας και φιλοτιμηθεί η πλευρά του και πέσει σε νούμερα ορθολογικά. Ναι. Αυτά που μπορεί να φέρει πίσω δηλαδή. Αυτό δεν συνέβη. Οι δρόμοι χώρισαν ελληνικά, είναι δεδομένο ότι ένας παίκτης πως έφερε πολλά. Σωστά. Είναι ένας παίκτης τέλος πάντων που θα μπει με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας. Ναι. Αλλά όλα ξέρεις, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Σωστά. Παικτικά, επειδή εσύ είσαι και ποδοσφαιρόφατσα, παικτικά δεν είναι απώλεια, ας το οικονομικό. Απώλεια είναι ο Μαωρίτσιο της των δεύτερων τριών παιχνιδιών. Α, ναι. Το άλλο είναι απώλεια για τους αντιπάλους. Αυτό που έπαιζε πριν τα τρία παιχνίδια. Ναι. Ωραία. Ναι, αλλά επειδή έδειξε να συνέρχεται. Σωστά. Είναι θεματάκι. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ΠΑΟΚ δεν ψάχνει ένα χάφ ακόμη με παραστάσεις. Ναι. Γιατί μέχρι να γυρίσω μίσης τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε θα ξεκινήσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι έτσι όπως είμαστε. Ναι. Με κατουρίς ΒΑΠ. Και από πίσω είναι ο Εσίτη και ο Τσιγκάρα. Σωστά. Άρα θέλει. Ακούς το εκτός, μίσης εκτός, άρα δεν πρέπει να πάνε άλλον έναν οπωσδήποτε. Απλά τα στοιχεία πρέπει να είναι διαφορετικά, γιατί πρέπει να αναλύουμε και λίγο τι θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, ο ΠΑΟΚ παίζει 3-4-2-1. Ωραία. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν ένα καλό rotation, έναν καλό παίκτη που θα εναλλάσσεται με τον ΣΒΑΠ και τον Κατουρί. Στην τετράδα, στον άξονα της τετράδας. Ναι. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το βάλουμε και λίγο, να το κοιτάξουμε και λίγο παραπέρα. Τι θα συμβεί όταν ο ΠΑΟΚ παίξει με μικρότερες δυναμικές ομάδες, εντάξει, που θα αναγκαστεί να παίξει με τετράδα πίσω και τα μπακ πιο ψηλά. Ναι. Εκεί λοιπόν θα χρειαστεί, αν πάει στο 4-3-3, ένα χαφ ακόμη, το οποίο θα είναι πιο 6, αλλά με ένταση και τρεξίματα πολλά, όχι σε τον Εσίτη. Κατάλαβες, ένα πολύ διαφορετικό εξάρι. Ο Σίτι το βασίζεται μόνο στη δύναμη, δεν έχει κάποιο άλλο στοιχείο. Άρα σε περίπτωση παραμονής του Μαωρίτσιου όμως θα ήταν βασικός.
Θα ήταν σε αυτό το πλάνο που λες. Όχι. 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 Γι' αυτό δεν θα ήταν λάθος αν ανανέωνε. Βέβαια, μία ανανέωση την κρίνεις όταν έρχεται, όταν μετράς τα κουκιά στο τέλος. Τι έχεις και τι δεν έχεις. Σωστά. Και ο αντικαταστάτης. Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι ο ΣΒΑΠ είναι αντικαταστάτης, ναι, αλλά στην προσαφαίρεση, εντάξει, είναι ο ΠΑΟΚ μείον αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο Κώστας πριν. Ποσοτικά, ναι. Αλλά, ναι, πρέπει να βρει άμεσα έναν ακόμα παίκτη καλό. Γιατί ο Μαουρίτσιο, ναι, μεν και στα καλά και στα στραβά του, ήταν μια οντότητα, εντάξει. Ναι, ναι, σωστά. Δεν ήταν κάποιος αδιάφορος παίκτης. Ο αντίπαλος είχε τον νου του. Ότι διαβάζει καλά το παιχνίδι, ότι ξέρει, τέλος πάντων, πότε να ανεβάσει ρυθμό, πότε να κατεβάσει. Εντάξει. Ναι. Ξέρει ότι κάποιες παγίδες που θα του έκανε δεν θα ήταν και τόσο αποτελεσματικές όπως όταν έπαιζε ο City. Είναι μερικά πράγματα που στα έδινε ο Μαουρίτσιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει, γιατί κακά τα ψέματα, και όταν ο Κατουρί λογίζεται ως βασικός παίκτης αυτή τη στιγμή, το ότι έγινε η έκπληξη και δεν τραυματίστηκε στα play-off δεν σημαίνει ότι θα συμβαίνει για εσά ή αυτό. Ναι. Είναι ένα παιδί που είναι επιλεπής. Άρα χρειάζεται το ΠΑΟΚ άμεσα παίκτη. Ψάχνει, εννοείται, άμεσα. Έτσι. Ψάχνει, εννοείται. Ή μπορεί και να έχει βρει. Δεν είναι το ψάχνει. Είναι εξαιστή. Είναι λίγο ντεμοντέ. Οι λίστες υπάρχουν. Δεν είναι ότι ψάχνει. Έχει επιλογές. Ωραία. Την κεντρική απόφαση του προπονητή, τεχνικού διευθυντή και του μεγαλομετόχου ουσιαστικά αναζητά. Ναι. Αλλά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι με το financial fair play. Δηλαδή πρέπει να πουλήσει κιόλας. Σωστά. Δεν γίνεται μια ζωή να αγοράσει. Για μένα είναι λάθος ότι δεν πουλάει τον Άκμο με την Πεσίκτας π.χ. Που ακόμη λένε όχι και τα λοιπά, ναι, δώσ' τον. Ναι, δώσ' τον, τελειώνει το συμβόλαιό του και δεν τον έχεις να ανανεώσει. Και θα πάρεις δηλαδή. Ναι. Για να δούμε. Τελειώνει το καλύτερο. Ναι, φυσικά, πρέπει να κάνεις κίνηση, εννοείται. Ωραία. Θα σου μείνει στο χέρι. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει λογική από τη μία ότι μπορεί να πέσουμε με την Πεσίκτας. Να σήκει τον Άκμο με την Πεσίκτας, δεν έχει το φαμπάστε. Λες και να μας βάλει κανένα γκολ. Ας μας βάλει, ναι, κάνουμε. Εμείς θα βάλουμε τρία. Η άλλη επιλογή που έχει η Πεσίκτας είναι ο Μπούκι. Από ό,τι διάβαζα χθες. Προτιμώ να έχει τον Άκπουμ. Το Μπούκι τον ήθελε και ο ΠΑΟΚ, Το ΠΑΟΚ δεν είχε κλεισμένο το Μπούκι. Καλός παίκτης είναι αυτός. Ναι, καλά είναι. Λοιπόν, ναι, άλλο καλά. Θέμα. Άλλο θέμα. Δεύτερο κρούσμα, λέει. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ναι, άστο. Τίποτα. Δεν πηδάμε με τίποτα. Μάσκες να φοράτε. Τι μάσκες τώρα, μεγάλη κουβέντα. Ναι. Και είναι τέτοια κατάσταση που ποτέ δεν ξέρεις την πρώτη στιγμή πότε να κάνεις την εξέταση, τι να κάνεις, πότε θα εκδηλωθεί, να παρακολουθεί συμπτώματα, ναι. να κάνεις. Μπορεί να το έχεις ήδη και να μην το ξέρεις. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά απομόνωσε τους παίκτες του καθένας στο δωμάτιό του. Και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας, εντάξει. Ναι. Βλέποντας ή κάνοντας. Τι να πω. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει που λέει. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι ακριβώς θα γίνει. Ναι. Τι άλλο έχουμε τώρα, ναι. Το πρόγραμμα, τι γίνεται εκεί για να ολοκληρώσουμε κιόλας. Τώρα πήγε η ομάδα εκεί, τώρα η προπόνηση λίγο. Η έχει το απόγευμα. Ναι. Τίποτα το ιδιαίτερο ακόμη. Λίγο βουδιασμένα τα πράγματα. Φιλικό την Πέμπτη. Αλλά γενικά. Εντάξει. Πρέπει να πει σε μια σειρά το πράγμα για να δούμε. Εντάξει, υπάρχει ένα καινούργιο προπονητικό τίμη εντελώς. Δηλαδή έχει μείνει μόνο ο Φερέιρα με δύο βοηθούς του και όλοι οι άλλοι είναι πλέον επιλογές του κλαμπ. Ναι. Θα πρέπει να δούμε πώς θα δουλέψει και αυτό. Υπάρχει νέος προπονητής θεματοφυλάκων, νέος γυμναστής, νέος προπονητής επίθεσης. Πώς θα το πω εγώ τον Αμανατίδη τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Θυμίζει αμερικάνικο ποδόσφαιρο αυτό που έχουν. Offense υπεύθυνο, defense offense, υπεύθυνο. Ναι, ναι. Και στο ποδόσφαιρο έχουν. Έχουν, ναι. Είναι συνήθως στην Ελλάδα σπάνιο αυτό. Ξέρω προπονητές δηλαδή που έκαναν τέτοια προσθήκη για να ενισχύσουν το team τους. Δύο Ζουνίδης το έκανε με τον Κόλλα κάποτε και άλλαξε επίπεδο. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δούμε και αυτό πώς θα δουλέψει. Θα δούμε πώς θα δουλέψει. Δεν είναι εύκολο, γιατί ξέρεις, οι προπονητές θέλουν το δικό τους τύπο, έχουν εμπιστοσύνη. Θα χρειαστεί ένας χρόνος να αποκτήσουν εμπιστοσύνη ένας με τον άλλον κτλ. Είμαστε λίγο να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Και αυτό πια που έχουν όλοι, δηλαδή και εγώ δεν μπορώ να το. Δηλαδή το δικό μου, αυτό είναι του αλουνού. Αυτό θέλει τα κλαμπ. Ναι. Τα κλαμπ θέλει. Άμα το δικό σου κάνει ένα κλαμπ δικό σου, έτσι, και να σε όλο. Ωραία, και χαίρεται πολύ. Έτσι. Εγώ έχω αυτόν και αυτόν τον εμπιστεύομαι και με αυτού θα δουλέψει. Ναι. Η πυραμίδα είναι πάρα πολύ απλή. Πάνω απ' όλα είναι το κλαμπ.
Έτσι. Γιατί το κλαμπ πληρώνει. Εντάξει. Εννοείται. Από εκεί και πέρα, αν δεν θέλει να συμπροσπαθεί με τις συνθήκες που δημιουργεί το κάθε κλαμπ, αποχωρείς. Λογικό. Και εύκολο, ναι, ναι, αλλά. Λέει να μετά θέλω έναν δικό μου να με νιώθει καλύτερα, με καταλαβαίνει καλύτερα και τέτοια. Ξέρει πώς δουλεύω και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και, ναι, και φορτώνονται άλλα πέντε άτομα σε κάθε ομάδα μετά. Και δώσε μισθούς, δώσε σπίτια, δώσε αυτοκίνητα. Ναι, εμείς ο ΠΑΟΚ είδε ένα χρόνο πώς δούλεψε ο Φερέιρα και εντόπισε κάποιες αδυναμίες. Ναι, σωστά. Το γυμναστή δεν είναι τώρα, το βλέπει και τυφλός. Το πρόβλημα. Ναι, ναι. Με το ιατρικό team που δεν ήταν ευθύνη του Φερέιρα, βέβαια, το καταλάβαμε με το χειρότερο τρόπο. Όντως. Καθόλου τη διάρκεια τη ζωή, μόνο με την κάρτα υγεία. Ωραία. Στου προπονητέ θεματοφυλάκων, πολλέ φορέ και πληρώνει ο προπονητή χωρί να φταίει κιόλα. Ωραία. Γιατί, αλλά φάνηκε ότι η πνευματική υποδομή των παικτών δεν ήταν καλή και δυνατή. Δεν ήταν ψυχολογικά έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε να γίνει και εκεί μια αλλαγή, φταίει ή δεν φταίει. Ωραία. Βλέποντας και ο ΠΑΟΚ και τις προσθήκες που έπρεπε. Ναι, καλά έκανε. Ναι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βλέποντας τι δεν δούλεψε σε μία χρονιά. Εντάξει. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Σταύρος Κόλκας από το Πύλο για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι. Όπου μαζί μας είναι σε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης η Στίχημαν και η Jackson Service. Εμείς τώρα έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Έχουμε ακόμη 5 λεπτά. Να πω γρήγορα λοιπόν την ειδησογραφία. Ακούσαμε βεβαίως για ΠΑΟΚ, για το δεύτερο κρούσμα κορονοϊού που θα ανακοινωθεί ποιος παίκτης είναι. Ακούσαμε τη συνέντευξη τύπου του Άρη με τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον Άγγελο Χαριστέα. Για Ηρακλή να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό όσον αφορά τις συζητήσεις με αφημί. Υπάρχει πλέον πάλι έτσι ένας αναβρασμός, μια αναταραχή. Εσείς στέτε, εμείς στέμε, ποιος πήγε, γιατί δεν πήγε, τι κάνετε, πού πάτε. Και τα λοιπά. Βγαίνουν πληροφορίες για νέες επαφές με άλλες ομάδες, με τον Πλατανιά, με διάφορες ομάδες από την Football League 2, η οποία τώρα θα αναδιαρθρωθεί, θα ενοποιηθεί, θα συγχωνευθεί. Δηλαδή, ζούμε σε ένα μαγικό κόσμο στο ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω, δηλαδή, θα πάρει ο Ηρακλής μια ομάδα, π.χ. την ΤΑΔΕ, και δεν θα γίνει αναδιάρθρωση και θα πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική, αντί να πάει στη δεύτερη Εθνική. Τέλος πάντων, στην τρίτη Εθνική, να πω σωστά έτσι. Γιατί δεν υπάρχει η έκφραση γάμα εθνική, ούτε β' στη δεύτερη εθνική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λεπτομέρειες είναι αυτές. Για το μπάσκετ, σας είπα για την είδηση του Τσόχλα πάει στον Ολυμπιακό Β'. Σας είπα για την ομάδα μπάσκετ του Άρη, θα σας πω κάποια ονόματα. Ήδη το ένα έχει γραφτεί, έχει αναφερθεί σε κίτρινο μαύρο site από ό,τι βλέπω. Είναι ο Quinton Ντεκόζη από το Λαύριο, ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος ενδιαφέρει τον Άρη και μάλιστα λέγεται ότι είναι και προχωρημένες οι συζητήσεις. Ένας παίκτης πληθωρικός, ο οποίος παίζει στην περιφέρεια, αλλά ορμάει και στα rebound, ορμάει στην άμυνα. Είναι πολύ καλός παίκτης, από τους καλύτερους του Λαυρίου ήτανε, και φυσικά έχει το πολύ μεγάλο ατού ότι ξέρει την ελληνική λίγκα, ξέρει την πραγματικότητα, ξέρει τις νοοτροπίες και έρχεται τώρα φυσικά και σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα, άρα και γι' αυτόν θα είναι ένα κίνητρο. Για τους υπόλοιπους παίκτες, για τον Άρη, λίγο πολύ τους έχετε ακούσει και από το Λίμπερο, τους διαβάζετε και στα μπασκετικά site. Να επαναλάβουμε ότι υπάρχει το θέμα της πιθανότητας για τον Τολιόπουλο, για τον Αγραβάνη. Υπάρχει η παραμονή αρκετών παιδιών νεαρών, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν step up στην καριέρα τους φέτος και να παίξουν περισσότερο και καλύτερα. Έτσι, Βλάσιος, Σιδηρολίας, Φιλιώνης, ακόμη και πιο έτσι έμπειρος, πιο σκληροτράχυλος ο Σλαυτσάκης, αν παραμείνει, όλοι αυτοί έχουν δυνατότητα να παίξουν και ένα επίπεδο παραπάνω, να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Εννοείται ότι ο Άρης θα πάρει και άλλους ξένους μπροστά, αλλά και τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν και θα πρέπει να δώσουν κάποιες λύσεις μαζί με τα ονόματα που είπαμε. Βεβαίως ακούστηκε και το όνομα του Χάτσερ, του William Χάτσερ, όμως είναι το κασέτο αρκετά υψηλό για τα δεδομένα του Άρη. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης μπορεί να το αγγίξει, αν τα καταφέρει και τον πείσει ότι να εδώ, να εκεί και λίγο πιο κάτω και έχουμε κορονοϊό και δεν έχουμε κόσμο στο γήπεδο και θα τα πάρεις τα λεφτά σου σίγουρα και είναι Άρης, προστιθέμενη αξία και εσύ είσαι και λίγο 35-36 χρονών και γιατί να πάρεις πάλι 110, ας πούμε, πάρε 60, φέτος ας πούμε με τον κορονοϊό όλοι θα βγούμε χαμένοι κτλ. Γιατί να μην το κάνει και θα είναι και πολύ καλή επιλογή, έτσι. Είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι επεκταράς. Αυτά
για τον μπασκετικό Άρη. Για τον Ερακλή δεν έχουμε ονόματα πλέον. Έτσι, τώρα πλέον έχουμε αφήξεις. Ο Ερακλής τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου έχει κάνει την υπέρβαση και έχει κλείσει το ρόστερ του. Θα πάρει ένα ακόμη νέο, πολλά υποσχόμενο, ο οποίος όμως το παιδί δεν θα είναι παίκτης για την πρώτη γραμμή. Έτσι. Θα είναι για να συμπληρώσει τη 14-15 που χρειάζεται ο Ηρακλής για να έχει καλό προφίλ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, έχω την εντύπωση. Ο Ηρακλής τώρα το μυαλό του έχει στο πώς να κάνει γρήγορα προετοιμασία, να κάνει ομάδα. Έχει κλείσει κάποια φιλικά. Αύριο έρχεται στην Θεσσαλονίκη ο προπονητής, ο Βαγγέλης Ωζιάγκος και ο βοηθός του, ο Σταύρος Μικονιάτης. Είναι βέβαια ήδη εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Πέτρος Γκαϊτατζής. Το team δηλαδή στελεχώνεται. Αύριο υπάρχει μια πρώτη συνάντηση. Πέμπτη αρχίζουν και έρχονται παίκτες. Έρχεται ο Σκάιλερ Μπόουλιν και ο Μπράντον Τσίλντρες. Και αργότερα έρχεται και ο Μάικ Μουρ. Σιγά σιγά δηλαδή θα αρχίσουν να έρχονται παίκτες. Την άλλη εβδομάδα θα έρθει ο Ολίβερ Χάνλαν. Και αναμένεται και ο Ed Daniel. Άρα ο Ηρακλής μέχρι την άλλη εβδομάδα θα είναι τελειωμένος. Και 20 Αυγούστου με 22 αρχίζει και τα φιλικά. 22 Αυγούστου έχει φιλικό στα Γιάννενα με την ΑΕΚ και αργότερα έχει πάλι στα Γιάννενα με τον Παναθηναϊκό. Πολύ δυνατά φιλικά, ωραία φιλικά. Επίσης θα παίξει και με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα και με το Περιστέρι στην Αθήνα και αναζητούνται και άλλα φιλικά δυνατά γιατί η χρονιά 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει. 4 έχουμε σήμερα, τελειώσαμε. Κοντεύει η ημερομηνία. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθλητικό Λίμπερο. All About Aris on Air αμέσως τώρα. Εμείς είχαμε δυνατότητα να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του Θόδωρου Καρυπίδη και του Άγγελου Χαριστέα. Ο Νίκος Παδόπουλος τώρα θα τα αναλύσει όλα με τον Νίκη και με το Σίγμα. Εμείς πάλι πρώτα Θεός θα είμαστε μαζί σας αύριο λίγο μετά τις 3. Μείνετε εδώ στο 107,4. Κώστας Κούσης στο μικρόφωνο. Ραντεβού και πάλι αύριο μέχρι στο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου στην επιλογή των μουσικών. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού στις 3. Μείνετε όμως εδώ στους 107,4. Γεια σας.